Γεια χαρά. Έλα, φίλε. Γεια σου, Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σωτήρης Παναθηναϊκός. Έλα, Σωτήρη, καλά. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Για λέγε. Λοιπόν, βασικά για την ομάδα. Ναι. Κοίταξε να δεις, σου είχα πει και το καλοκαίρι. Σωτήρη, πιστεύεις κάτι, ναι. Να σου πω. Πες μου. Με έχει κουράσει πολύ αυτή η ιστορία. Ποια ιστορία από όλες για την ομάδα. Γενικά, βασικά, γενικά αυτό με την ομάδα. Με έχει κουράσει πάρα πολύ. Βασικά δεν ξέρουν τι ακριβώς θέλουν. Ομάδα σωτηρίας. Φωνάζει Καραγκούνι, Μπασινά, Κυριάκο να τους κάνει τι. Να πάνε να χτυπήσουν πόρτες, να ζητήσουν λεφτά ή να βάλουν λεφτά. Φωνάζουν να τον... έχει Αντωνιάδης, Οικονομόπουλος, Δωμάζος, Ροκίδης. Τα... δηλαδή δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρεις τι να πεις και τι να κάνεις. Η ομάδα διοικητικά είναι διαλυμένη. Αγωνιστικά προσπαθεί να κρατηθεί με νύχια και με δόντια από τον προπονητή και με αυτούς τους παίχτες. Βέβαια, βλέπεις ότι κάτι σου είχα πει πριν 4 μήνες. Και δικαιώνομαι. Ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να ελπίζει φέτος. Όχι γιατί αυτός είναι καλός. Είναι κάκιστος. Αλλά οι άλλοι είναι τραγικοί με αυτά τα πορτοφόλια που έχουν. Με γήπεδα δικά τους. Με εύνοιες διαιτησίας. Δεν μιλάω σε αυτό το κομμάτι για τον Ολυμπιακό. Το ξεκαθαρίζω. Μιλάω για την άξια των ΠΑΟΚ. Και παρόλα αυτά, βλέπεις με όλα αυτά τα κακά χάλια που έχει, βρίσκεται κοντά τους. Τέλος πάντων, πέρα από αυτά, εγώ πήρα να μιλήσω για ένα θέμα το οποίο με όλα αυτά που συμβαίνουν στην ομάδα το έχουμε, και το έχουμε παραλείψει εμείς σαν Παναθηναϊκοί, το έχουμε ξεχάσει και δεν το έχει αναφέρει πολύ σκόλος. Για λέγε. Το θέμα αυτό είναι ο Νίκος Ολυμπερόπουλος. Η ομάδα, όταν τον είχε παίχτη, βασικά εμείς σαν φίλαθλοι, το στηρίξαμε πάρα πολλές φορές. Το στηρίξαμε δύο φορές που πήγε να τον διώξει η οικογένεια Βαρδινογιάννη, και το 2000, αλλά και το 2002. Τον στηρίξαμε όταν είχε τον τραυματισμό του και δεν έμπαινε μέσα γιατί έβαζε τότε, αν θυμόμαστε, τον Βλάοβιτς, τον Ολιζαντέμπε και τον Κωνσταντίνο που ήταν στα καλά του. Τον στηρίξαμε όταν τον χώρισε εκεί εκάστοτε τότε η κοπέλα του, γνωστό μοντέλο που μετά τα έφτιαξε με άλλο παίκτη του Παναθηναϊκού και δεν είχε καλή απόδοση. Τον στηρίξαμε ακόμα και όταν έβαλε τον πρώτο γκολ με την ΑΕΚ, ήρθε στη Λεωφόρο και εμείς τον χειροκροτήσαμε. Και δεν τον πανηγύρισανε. Ναι. Εν συνεχεία, όλα αυτά τα χρόνια κάθε φορά που έβαζε γκολ με την ΑΕΚ ενάντια στον Παναθηναϊκό, το πανηγύριζε τον γκολ και πάλι εμείς το σεβαστήκαμε και δεν κάναμε τίποτα. Αλλά αυτό που έκανε πριν 20 μέρες, πριν ένα μήνα, το να κάνει αυτά που έκανε, δηλαδή το να φύγει όπως έφυγε, το παράτησε το καράβι. Ενώ ο Ζωνίδης και ο Σαραβάκος δεν το παράτησαν. Το να φύγει όμως έτσι και να θέλει να πάρει και το ιατρικό και το αθλητικό και το γυμναστικό επιτελείο της ομάδας, είναι ό,τι χειρότερο μπορούσε να κάνει. Στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Δηλαδή, έχεις ένα σκοτωμένο, τον βλέπεις περπατάει και έρχεσαι και του ρίχνεις μια σφαίρα στο κεφάλι για να τον αποτελειώσεις. Αυτό δεν έχει βγει να τον αναφέρει κανένας. Τον Νίκο Ολυμπερόπουλο, εμείς τον είχαμε στην καρδιά μας, όπως είχαμε και άλλους παίκτες, παρόλο που πήγε και έπαιξε στην ΑΕΚ, γιατί ο Παναθηναϊκός έφταιγε που τον άφησε, αλλά μας απογοήτευσε πλήρως με τη συμπεριφορά του. Και τελευταίο και κλείνω για να συνεχίσουν οι υπόλοιποι φίλαθλοι. Ευελπιστώ και ελπίζω η μεγάλη αγάπη που έχει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για την ομάδα του Παναθηναϊκού συλλογικά να ρίξει τον εγωισμό του, γιατί κάπου έχει και αυτός δίκιο, τόσα λεφτά που βάζει τόσα χρόνια, και ευχαριστώ που πολλές φορές μπορεί να το ακούει ή και να μην το ακούει, ας ρίξει τον εγωισμό του, μέσα σε εισαγωγικά τον καλό εγωισμό του που τον έχει βοηθήσει να πάει και σαν επιχειρηματία αλλά και σαν πρόεδρο οικογενειακός μπροστά, και ας αναλάβει έστω και την τελευταία ίστατη στιγμή την ομάδα του ποδοσφαίρου και θα μας έχει όλους δίπλα του. Ευχαριστώ, Γιώργο, να είστε καλά. Για χαρά, φίλε, για χαρά. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σε ακούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γιώργο, καλησπέρα. Έλα, ο Μιχάλης λέγομαι. Ναι. Παίρνω πρώτη φορά σε πείρα να σε ρωτήσω, Παναθηναϊκός κι εγώ. Πέρα να σε ρωτήσω για ένα σενάριο που είχες πει με Καλτσίδη. Ναι. Έχουμε κάποιο νεότερο? Όχι. Τίποτα. Αυτό απλά ήταν κάτι υπαρκτό, γιατί τώρα πήγε το προηγούμενο ο άνθρωπος με επιτροπές σωτηρίας. Κοίταξε, είναι... ότι υπήρξε μια επαφή Καλτσίδη με Δημήτρη Γιαννακόπουλο είναι σίγουρο. Δεν ευωδόθηκε αυτό το πράγμα. Εγώ έμαθα ότι ο Καλτσίδης έχει φέτος οικονομικά προβλήματα. Εδώ θεωρείται δηλαδή, ο βασιλιάς του Τσιμέντου. Δεν ξέρω. Κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πολύ, ρε Γιώργο. Και εγώ ευχαριστώ, φίλε. Για χαρά. Έλα. Ναι, Γιώργο. Καλησπέρα.
Ναι, Γιώργο, καλησπέρα. Πάμε. Καλησπέρα, με ακούς? Ναι, ναι, πολύ καλά. Ναι, χαίρομαι πολύ που σε ακούω. Από Ελβετία τηλεφωνώ. Η πρώτη φορά που μιλάμε, σε παρακολουθώ χρόνια. Ποια πόλη, ε? Ποια πόλη? Ποια πόλη? Από τη Βασιλεία. Μάλιστα. Ναι. Σε ακούω χρόνια, δεν είχα ποτέ τη δυνατότητα να σου πω την αλήθεια, να σε πάρω λόγω δουλειάς. Τι ήθελα να σου πω, Παναθηναϊκός είμαι, βλέπω από εδώ γενικά και παρακολουθώ μέσω από το ίντερνετ την κατάσταση που έχει πάει η ΠΑΕ. Ένα πράγμα ήθελα να σε ρωτήσω και ήθελα να απευθύνω σε όλο τον κόσμο του Παναθηναϊκού αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μήπως επειδή σαν ανώνυμη εταιρεία... Μ' ακούς? Ναι, ναι, ναι. Σαν ανώνυμη εταιρεία, μήπως πρέπει να υπάρχουν κάποιοι οργωτοί λογιστές και να κάνουν έναν έλεγχο μέσα στην ΠΑΕ να δούμε πόσα είναι τα χρέη, από πού δημιουργήθηκαν τα χρέη, μέχρι πότε δημιουργήθηκαν τα χρέη, πότε διωγγώθηκαν και όλα αυτά τα συναντή. Να το ξαναπώ. Για να έχουμε μια ενημέρωση. Την ενημέρωση αυτή και το δικαίωμα αυτό το έχει μόνο ο ερασιτέχνης του Παναθηναϊκού που έχει και το 10% των μετοχών. Μάλιστα. Αυτός δικαιούται και μπορεί να κάνει. Μακάρι να κάνει τον έλεγχο και να τον κοινοποιήσει. Αυτό είναι σωστό που λέω. Δεν πρέπει να έχουμε κι εμείς μια ενημέρωση. Και τι θα βγει? Σαν οπαδί, εντάξει, δεν βγαίνει τίποτα. Πρέπει να ξέρουμε. Οι υπέτη, όπως είναι πάντα, πρέπει να πληρώνουν οι υπέτη. Έτσι δεν είναι, Γιώργο? Το θέμα είναι... Ξέρεις, μου κάνει εντύπωση. Πάμε στο άλλο. Τόσες μέρες... Αλλά ναι. Το βλέπω και έξω από το ραδιόφωνο. Ναι. Αλλά και ειδικά από το ραδιόφωνο. Όλοι οι οπαδοί του Ολυμπιακού ναι. Είναι τώρα με τον Παναθηναϊκό. Είναι τρομερό πράγμα. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι τρομερό πράγμα. Αυτό είναι αλήθεια. Και πρόσεξε. Και φαίνονται με ειλικρίνεια. Δεν το κάνουν παραμύθι. Ναι. Δεν το κάνουν όλοι λένε να σωθεί ο Παναθηναϊκό. Θέλουμε τον Παναθηναϊκό. Αυτό είναι αλήθεια. Τι να το κάνουμε. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια. Έχω και εδώ πέρα φίλου περισσότερου που είναι Ολυμπιακοί. Εδώ πέρα από την ομογένεια όπως είναι περισσότερο είναι Ολυμπιακή φαντάσου και είναι αλήθεια, το συζητάμε πολύ αυτό. Μάλιστα. Έγινε ρε φίλε. Εντάξει, καλά, να είσαι καλά φίλε. Για χαρά φίλε. Να συνεχίσεις έτσι, να είσαι καλά, γεια σου. Έλα. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα. Τι κάνεις φίλε Γιώργο? Καλά. Δεν με θυμάσαι, μάλλον δεν με θυμάσαι. Για να θυμίσεις εσύ κάποια πράγματα. Ήθελα να σου βάλω στοίχημα καταρχήν μόλις πέρασα από την Νίκαια. Ναι. Και πριν το παιχνίδι με την ΑΕΚ, του Ολυμπιακού βέβαια, γιατί Ολυμπιακός είμαι. Ναι. Ήθελα να σου βάλω στοίχημα ότι θα κερδίσει ο Ολυμπιακός 0-5. Αλλά δεν μπορούσα να σε πάρω την άλλη μέρα για κάποια προβλήματα που είχα. Και σε πήγα σήμερα τέλος πάντων, μετά από πόσες μέρες. Άκουσες πιο. Έλα γύρω μου. Με το νου και με τη φαντασία ναι. Εύκολα πραγματοποιούνται τα θέλω του καθενός μας. Ναι. Έτσι. Στην πράξη τι γίνεται? Ακριβώς. Εντελώς διαφορετικά. Έχεις Γιώργο μου απόλυτο δίκιο. Θέλω να μου πεις μονάχα, κι ας έχουν περάσει κάποιες μέρες, τη γνώμη σου για το παιχνίδι με τη Γιουβέντους. Πώς την είδες την ομάδα? Καλά δεν λέμε για το... Το έχω πει πολλές φορές. Ότι έριξε μια αυτοθυσία, μια αυταπάντηση, ένα φιλότιμο, ένα πάθος. Δεν αρκούν αυτά. Με όλα αυτά έφαγε μόνο δύο. Όχι, πάντως δεν τη φοβήθηκε τη Γιουβέντους. Δεν τη φοβήθηκε. Δηλαδή πήγε μακιά που λέμε. Αλλά δεν μπόρεσε να βάλει γκολ. Και αυτό το πλήρωσε. Βέβαια δεν μπορούμε να συζητήσουμε για τον τερματοφύλακα. Ξέρεις τι γίνεται με τον Ολυμπιακό. Που λέει πώς να βάλει γκολ. Αυτό που παρατηρείται φέτος είναι ότι δεν βάζει μπροστά και θα τρώει πίσω. Και θα τρώει πίσω. Ναι. Αυτό είναι το άσχημο, καταλάβεις. Ναι. Θα σου πω κάτι. Πήγα την Κυριακή, μάλλον. Συγγνώμη. Πήγα την Κυριακή στο Καλασσιάκι με τον Ατρόμητο. Ναι. Βρήκα ένα φτηνό εισιτήριο και πήγα. Γιατί είμαι άνεργος, δεν δουλεύω. Ναι. Και βρήκα φτηνό εισιτήριο και πήγα. Πήρα μεγάλη στεναχωριά πάλι με τον Ατρόμητο. Αυτή η ομάδα του Ολυμπιακού φέτος δεν μπορώ να την καταλάβω. Έχει καλή ομάδα, αλλά μήπως δεν έχουν δέσει όλοι αυτοί οι καινούργοι. Λέω μήπως. Καλή ομάδα δεν έχει.
Δηλαδή, συγγνώμη, ο ΠΟΕ, σαν παίχτης, δεν σου αρέσει? Πάρα πολύ. Ο Καρσελάζη λέει... Δεν μου έχουν δείξει τίποτα, οι υπόλοιποι. Δεν μου έχουν δείξει τίποτα. Ναι, σε αυτό έχει δείξει. Ο ΦΟΕ, ναι, έχει ποιότητα και είναι σαν τη μήγα μέσα στο γάλακι μας. Και δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται, ρε παιδιά, συγγνώμη Γιώργο μου, με αυτό τον Φορτούνι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Φταίει το τακούνι. Έγινε, δεν σε ευχαριστώ πολύ. Έγινε, Γιώργο μου, θα τα πούμε. Καλή χαρά. Καλή μέρα, γεια. Γεια χαρά. Εδώ ο φίλος ο Γιάννης μου γράφει, Γιώργο, με βάση το Forbes, που είναι το πιο έγκαιρο επιχειρηματικό περιοδικό, ο Φιλέατρος Καλτσίδης από περιουσία 6,7 δις το 2013 βρίσκεται τώρα, το 2017 δηλαδή, στο 1,45 δις. Με άλλα χρόνια, σε 4 χρόνια, έχασε το 75% της περιουσίας του. Παραμένει βέβαια η εταιρεία του σαν πρώτη εταιρεία στον χώρο του τσιμέντου στη Ρωσία. Αυτά έλεγα και εγώ, φίλε μου. Αυτό το μάθηκα από πρώτο χέρι αυτό το πράγμα και το λέω προχθές. Έχει οικονομικό πρόβλημα, έχασε πάρα πολλά λεφτά γιατί δεν εξυγχρόνισε την εταιρεία του. Έλα, φίλε. Ναι. Τι να του λες, κάτι. Έλα. Το κρατάω μέσα μου έτσι το άτα. Τι θέλετε, όλοι οι βουλευτές. Εγώ από μικρός κυνηγάγα, μόνο το σύμπα. Εσύ, χαμήλωσε λίγο. Και αλέσει οι ομοφυλόφιλοι να παντρεύονται. Χαμήλωσε λίγο. Θα βάλει δύο άντρες να υιοθετήσουν παιδί, ρε. Το παιδάκι να το διοθετήσει. Θα μένει δυο τους. Και θα μένει δίπλα σε σπίτια που θα έχουν οι άλλοι παιδιά να μεγαλώσουν. Ένα το κρατού μου και δεύτερο. Θα μεγαλώσει το παιδί. Θα γίνει 12 ετών. Τι θα ακούει, ρε. Θα κάτσει και θα ακούει που θα κάνουν τέτοιο άντρες, ρε. Δεν μου λες κάτι, τη δήλωση του Τσάρτα, τη δήλωση του Τσάρτα. Έχουν αυτή την αρρώστια. Δεν μου λες, τη δήλωση του Τσάρτα, Τα παιδιά προσέχουν τα παιδιά. Νίκο, άκουσε με, τη δήλωση του Τσάρτα, πώς την είδες. Θέλω να παντρευτούνε και αριστοτήσουνε παιδί. Δηλαδή, πού στείλα το βγάλουμε. Τώρα κατάλαβα, είναι ηχογραφημένο από το αλέφαντο, από... είναι ηχογραφημένο. Τώρα το κατάλαβα. Μάλιστα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Γιώργος Νικόπουλος, τι κάνετε? Καλά εσύ. Λοιπόν, να συμπληρώσω κάτι. Καλτσίδη, πέσει 13, 1,3 δις αυτή τη στιγμή. Συμφωνώ, είναι σωστό αυτό που λέτε, 1,3. Ναι. Λοιπόν, έχω δει τρεις οικονομικές εκθέσεις της Deolet, αυτή που είχε κάνει ο Βαβυλογιάννης και μία που είχε κάνει ο Αλαπούζος, που του αγοράσε τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, εγώ πιστεύω καθαρά ότι έχουν φαγωθεί χρήματα. Το καταγγέλνω επιστήμως. Θα φανεί ότι κάποιος έχει πάει χοντρά χρήματα. Πρέπει να είναι ο νέος Ψωμιάδης. Το λέω και με ονόματα, παράδειγμα. Παράδειγμα, η ανακατασκευή της λεωφόρου είχε γίνει ένας μαραθώνιος μία μέρα που είχα μαζευτεί γύρω στο 1,5 εκατομμύριο, αν δεν κάνω λάθος. Πού πήγαν αυτά τα χρήματα? Ακούτε? Ναι, πολύ καλά. Πού πήγαν αυτά τα χρήματα? Ρωτάω, πού πήγαν αυτά τα χρήματα? Πού πήγαν, ας πούμε, υποτίθεται υπήρχαν μια έσοδα κάτω από 1 εκατομμύριο. Πού έχουν πάει αυτά τα χρήματα? Σε ποιες τσέπες? Αυτό πρέπει να μπει μέσα, όχι να μπουν οι μέτοχοι. Να μπουν και οι μέτοχοι, ο ερασιτέχνης, η Παναθηναϊκή Συμμαχία, αλλά να μπει και η εισαγγελέα. Να δει τι γίνεται. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και εκεί πρέπει να υπάρχουν και υπευθύνοι. Καταρχάς, θυμάστε που μου είχατε πει ότι ο Βαβυλογιάννης δεν χρωστούσε φράγκο. Ναι. Αυτό δεν ισχύει. Βάσει τους ισολογισμούς πάντα μιλάω, δεν λέω κάτι από το μάχη μου. 2008 χρωστούσε η ΠΑΕ 15 εκατομμύρια. Βάσει ισολογισμού τώρα. Άκου λοιπόν κάτι. Όταν έλεγα ότι ο Βαβυλογιάννης δεν χρωστούσε, εννοούσα μάλλον, ότι δεν είχε βάλει φέση σε κανένα παίχτη. Συμφωνώ. Απόλυτα. Έτσι. Αυτό λέμε. Αλλά σαν μαγαζί μπορεί να χρωστούσε. Ναι, σαν μαγαζί χρωστούσε όταν μπήκε μέσα η προνομιχικότητα 15 εκατομμύρια και τα μετέφερε
Άλλο ζημιά ρε τα φέρει. Τα μετέφερε στο πολιτεχνικό μετά. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι έχουν φαγωθεί χρήματα και από τον Αραφούσο τον ίδιο. Γιατί τα λεφτά που έχει δώσει μέσα η εταιρεία του δεν τα έδωσε σαν λεφτά, τα έδωσε σαν ομολογιακό δάνειο μέσα της εταιρείας. Αυτά είναι μέσα στον τελευταίο ισολογισμό που λέει το 2016. 2017 δεν έχει βγει ακόμα ισολογισμός. Είναι επίσημα έγγραφα που λέει τα πάντα. Έγινε φίλε μου, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια χαρά. Έλα. Γιώργο. Πάμε. Για να χαλαρώσουμε λίγο. Πιστεύω ότι οφείλεις στον κόσμο να πεις κάτι που μας το κρατάς κρυφό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ποιο? Πρέπει επιτέλους να μεταφραστεί και να εξηγηθεί τι σημαίνει το τρία κακνά της αλαμπικέρματα. Σε παρακαλώ πολύ, σε παρακαλώ πολύ όμως. Άκουσα. Αυτό ρώτα αυτούς που θέλουν να αλλάξουν φύλο. Αυτούς που θέλουν να αλλάξουν φύλο. Δεν έχω τέτοιες παρέες. Είμαι πούστικη έκφραση. Το τρία κακνά της κακνής σημαίνει τρία γλυκά, πολύ γλυκά, εντάξει, ναι, και με σιρόπι. Και το καλσόν άβελε μουτσά. Άβελε μουτσά, έλα εδώ. Γκαρσόν, άβελε μουτσά, έλα εδώ. Ευχαριστώ. Για χαρά. Ένας φίλος ρωτάει άμα αληθεύει ότι χρωστάει ο Παναθηναϊκός στον ΕΚΙ 780 εκατομμύρια. Αληθεύει φίλε μου. Από το 2008. Είναι αλήθεια. Έλα φίλε. Έλα Γιώργο. Έλα. Μάκης. Έλα Μάκη. Αυτό τα καλιαρδά μου αρέσουν πολύ ρε που είπες τώρα. Το αβέλ, το δεκέλη, δεν ξέρω τι. Τα κακνά. Ωραία πράγματα. Ακούς πριν πούμε τα αθλητικά και επειδή άκουσα και τον Νίκο, τον αγαπητό, τον Αλεφάντο, θέλω να πω, έχω μια απορία. Γιατί σε όλο αυτό το συνοθήλωμα που κάνανε εκεί πέρα αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα, τη μεγαλύτερη λαμογιά δεν την πήρε χαμπέρι κανένας. Οικονομική λαμογιά. Δηλαδή, όταν εγώ πεθάνω, αφήνω στη γυναίκα μου τη σύνταξή μου. Αυτοί θα μακάνουνε. Πολιτικό γάμο. Τι γίνεται εκεί πέρα. Μένουν και οι συντάξεις, γυρνάνε και στο έτσι και κάνω ότι γουστάρω εγώ ή αλλάζω το όνομά μου και γίνομαι εγκόμενα και παίρνω τη σύνταξη του άλλου και δεν τρέχει τίποτα. Εγώ μόνο ο Μάκης. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί να τρέχει κάτι. Σωστό δεν είναι αυτό. Αυτό λέμε. Γιατί δεν λαμογιά λοιπόν. Γιατί να μιλάνε Μάκη να μιλάνε μακούλα. Ναι, αλλά γιατί να είναι λαμογιά που λες. Δεν κατάλαβα. Ρε φίλε, αυτό που δεν αυτό το οποίο θα κάνουν αυτοί, θα εκμεταλλευτούν τον νόμο. Αυτοί που το κάνανε αυτό. Τώρα εσύ τι λες, το κάνουν αυτό για να πάρει ένα σύνταξη του άλλου. Για αυτό το κάνανε. Είναι αγκέφαλοι. Προέκταση. Προέκταση. Πάμε στα αθλητικά, πάμε, έλα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, θέλω να αναφερθώ στον πρώτο φίλο του Παναθηναϊκού που είπε μερικά πραγματάκια για τον Παναθηναϊκό που γίνει από σκατά στα σκατά. Κάποτε αυτά τα πράγματα τα έπαθε η ΑΕΚ. Δεν μπορούσε από το κράτος βασικά όλα τα κακά αυτά είναι μαζεμένα από την εποχή του Σεμίτη. Από τότε. Με τους νόμους που κάναν και τα μπουκί, μπήκαν όλα τα λαμόγια μέσα, αλλά προχωρά είμαστε στην ΑΕΚ, την πήγε στα σκατά στην ΑΕΚ τέλος πάντων. Δηλαδή, άκου εγώ το Σιμίτι, το γράφω ξέρεις πού. Το ξέρω. Λοιπόν, τώρα φταίει ο Σιμίτις που έφαγε τα λεφτά, να πούμε, που φαγώθηκε τα λεφτά στον Παναγό και στην ΑΕΚ. Όχι, θα σου πω κάτι, ξέρεις κάτι. Οι νόμοι οι οποίοι και που βγαίνανε. Δεν μπήκαν λαμόγια μέσα, τελείωσε. Και πρόσεχε. Και ήταν ανεξέλεκτη. Γιατί πότε υπήρχε έλεγχο. Άκου να σου πω. Δεν μπήκαν έλεγχοι, ρε φίλε. Αυτό λέμε. Δεν μπήκαν έλεγχοι από το επίσημο κράτος. Ανώνυμες εταιρείες είναι οι ομάδες. Δεν μπορούν να δουλεύουν ανεξέλεκτα. Και μπήκε το στην πορεία. Ανέλαβε ο Νικολαίδης, είχε το παιδί μερικά οράματα. Έκανε το δημοτεχνείο. Μπράβο.
Μπράβο. Όλα ωραία. Μπράβο. Όλα με τον Τεμάκου ήταν ωραία. Και βρέθηκε η Άκη, βρέθηκε. Που την πήρε ο Μελισσανίδης και πολύ καλά έκανε και την πήγε στην Τρίτη Εθνική. Γιατί ουσιαστικά τι έκανε. Έσβησε τα χρέη. Τα χρέη που θα δημιουργήσει σαν η Άρη. Να τι λες και το νέο. Μπράβο το αυτό λέω. Και ακούω το φιλαράκο και έλεγε με τον Λιμπερόπουλο που έτσι που η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ τώρα του κάνει διατησία. Μας έδωσε ένα μπέναντι και ο πρώτος που το είπε ήταν ο Χιμένας. Με τον Ατρόμητο. Μα και έγινε, δεν πράβε με Μαρός, ευχαριστώ πολύ. Όχι, δεν περιμένω, μα και έχουμε φάει τον χρόνο, για καλά. Έλα φίλε. Άλλο Ζόρς. Έλα. Τι κάνουμε. Καλά εσύ. Πολλούς χαιρετισμούς να δώσω καταρχάς στο Μίτσο από το Ρότερνταμ και να προχωρήσω στο πραγματικά ουσιώδες θέμα της εβδομάδας ίσως και της χρονιάς. Πάμε. Για το νομοσχέδιο. Υπάρχει μία διαφορά, αυτό που θέλω να το πω με εξαντλώντας τη σοβαρότητά μου, παρά το γεγονός ότι η εκπομπή έχει light χαρακτήρα και θέλω την άποψή σου. Υπάρχει μια διαφορά, φίλε Γιώργο, μεταξύ του τι είναι φυσικό και του τι είναι φυσιολογικό. Φυσικό μπορεί να είναι το οτιδήποτε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι γεννιούνται με διαφορές από τους άλλους ανθρώπους. Η διαφορά ανάμεσα στο φυσικό και στο φυσιολογικό είναι ότι το φυσικό είναι ένα αποτέλεσμα της φύσης, ακόμα και το ανώμαλο αποτέλεσμα, το μη φυσιολογικό. Ενώ φυσιολογικό είναι αυτό το οποίο συμβαδίζει, το λέει η ίδια η λέξη, με την λογική της φύσης. Η λογική της φύσης είναι προφανές τι προβλέπει όταν υπάρχουν οι δύο φύλλα. Έτσι, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε καν. Τώρα, από την εποχή που κάποτε το φυσικό αποτέλεσμα, που είναι μια πραγματικότητα, ομοφιλοφιλία υπάρχει, έτσι, διαστροφή ή διαφορετικότητα μάλλον, για να το πούμε πιο normal, πιο ήπια, πιο κόσμια. Διαφορετικότητα υπήρχε και θα υπάρχει. Όποιος παριστάνει ότι δεν υπάρχει ομοφιλοφιλία γύρω του, είναι τυφλός, δεν λέει την αλήθεια. Έτσι. Οπότε η ουσία είναι ότι το φυσικό αποτέλεσμα από κάποια στιγμή και μετά αρχίσαμε να το αποδεχόμαστε. Αρχίσαμε να θεωρούμε ότι είναι μια διαφορετικότητα την οποία θα θεωρούμε. Τώρα έχει γίνει μια τάση lobbying, δεν ξέρω και εγώ από πού ξεκινάει αυτό το πράγμα. Από εκεί που πλέον θεωρούμε ότι είναι ένα φυσικό αποτέλεσμα και θα πρέπει να το αποδεχτούμε, να μην το λιτζάρουμε, να μην τους κρεμάμε στο Σύνταγμα, να μην. Τώρα θα περαστεί ότι αυτό δεν είναι διαφορετικότητα, αυτό είναι κανονικότητα. Ότι φυσιολογικό είναι αυτό, είναι και αυτό. Εμένα αυτή είναι η αυτό το. Και εγώ είχα τρελαθεί κάποτε στην εκπομπή τη Space Κορδά τότε με τον. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Έτσι, και είχα πει να πούμε τα τερά μου και είχε κομπεί η εκπομπή. Γιατί μα έλεγε ο Βαλιανάτο ότι εμεί είμαστε επιστημονικοί και εσύ είστε ανώμαλοι. Αυτή ακριβώ είναι η ουσία, ρε Γιώργο. Ναι, αλλά άκου κάτι, Μη σε κάτι. Υπάρχουν άντρε. Δεν μιλάω για γυναίκε. Υπάρχουν άντρε οι οποίοι γεννιόνται έτσι. Okay. Υπάρχουν όμως και άντρες οι οποίοι είναι απόλυτα φυσιολογικοί και επειδή τους έδωσαν κάποτε ένα κερασάκι σε ένα κινηματογράφο μέσα και τον πήρανε χωνευτώνε, τους άρεσε και γύρισαν το παραμύθι. Αυτό το πιστεύεις ειλικρινά? Πάρα πολύ. Περισσότερο είναι αυτοί παρά από αυτοί που ξεκίνησαν από τα γενοφάσια τους. Αυτό αλλάζει όλη την κουβέντα. Γι' αυτό ότι σε άκουσα με προσοχή και θέλω και εσύ να με ακούσεις. Ξέρεις πόσα παιδιά 15χρονα που τον πήρα χωνευτώνε, τους άρεσε μετά και τον γυρίσανε στο Καλαματιανό. Που ήταν απόλυτα ψηλικά παιδιά. Έχει δίκιο. Προσωπικά είμαι από τον Πειραιά. Πρόσφατα, από ό,τι θα έχεις μάθει από την ειδησιογραφία, έχει συλληφθεί τύπος 86 χρονών, ο οποίος βίαζε παιδάκια. Έτσι. Προφανώς αυτά τα παιδιά δεν θα έχουν μια φυσιολογική. Η Κολόμπη. Ναι. Τι να πω, υπομονή και δεν νομίζω ότι θα πρέπει να το παρακολουθήσουμε με απάθεια. Έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Έχουμε φτάσει δηλαδή αυτοί που προασπιζόμαστε και είμαστε υπέρ του φυσιολογικού να θεωρούμαστε υπερβολικοί, ακραίοι και φασίστες. Δηλαδή ήμαρτον. Εντάξει, να εμείνουμε και η άποψη είναι άποψη. Ήμαρτον.
Έγινε, δε. Και εγώ ευχαριστώ, δε. Για χαρά. Έλα, φίλε. Γεια σου, φίλε Γιώργο. Καλώς τον. Μπάμπης Ολυμπιακός, με ξέρεις. Γεια σου, Μπαμπίκο. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, φίλε. Υπάρχει ένας ηθοποιός, Σιμαρδάνης, νομίζω λέγεται. Και όταν έγινε το gay parade, αυτό το με τους ομοφιλόφιλους που βγήκαν στο Σύνταγμα, έγραψε μέσα στο Twitter το ότι είμαι ομοφιλόφιλος, το παραδέχεται ο άνθρωπος, δεν σημαίνει ότι βγαίνω και το διαφημίζω. Αυτού του ανθρώπου, επειδή έχει αξιοπρέπεια, το αξίζουν συγχαρητήρια. Το τι κάνω εγώ στο κρεβάτι μου είναι δικαίωμά μου, όπως και αυτού, έτσι. Αλλά δεν βγαίνεις να το διαφημίσεις, ρε, να μην πω καμιά σχημή κουβέντα. Και αυτός ο άνθρωπος λέει, η διαφορετικότητά μου αυτή δεν θα τη διαφημίσω, ρε. Και έχει δίκιο 100%. Πάμε τώρα για να καταλάβεις πόσο, τι αναποδιά έχουμε. Τα 15χρονα απαγορεύεται να οδηγούν, να παντρεύονται, να ψηφίζουν, αλλά μπορούν να κάνουν αλλαγή φύλου. Και αυτό είναι προαπαιτούμενο, έτσι. Είμαστε η χώρα για γέλια. Χθες, φίλε, ήταν η Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Οπότε δίνουμε χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες που κοιμούνται σαν βόδια, σε όλους τους Έλληνες που συμπεριφέρονται σαν γουρούνια, σε όλους τους Έλληνες που δουλεύουν σαν σκυλιά, σε όλους τους Έλληνες που ψηφίζουν σαν πρόβατα, σε αυτούς που σέρνονται σαν φίδια, και πάμε στους πολιτικούς, στα μοσχάρια που δεν καταλαβαίνουν ποτέ τίποτα και στα γαϊδούρια που δεν εκτίμησαν ποτέ τίποτα. Και για να καταλάβεις, ρε φίλε, ο Καργάκος, ο καθηγητής, λέει, ζούμε στην εποχή της εκπούστευσης και εκπουτάνευσης του έθνους, κίνεδοι και σπεκουλαδόροι διευθύνουν τη χώρα. Όπως ακριβώς, φίλε, τα γράφει, έτσι ακριβώς είναι. Και να ξέρεις ένα πράγμα. Οι περισσότεροι από αυτούς, δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, δεν έχουν παιδιά. Οι περισσότεροι δεν έχουν παιδιά. Ο Μακρόν που γυρίζει με εκείνη τη γυναίκα, έχουν και έναν τρίτο στην παρέα, ξέρεις. Και το γυρίζουν, το κάνουν τριπλέτα. Δηλαδή τελικά τι θέλουν να μας πούνε, ότι αυτό είναι το φυσιολογικό και ότι εμείς ωραία, είμαστε οι ανάποδοι. Ωραία τριπλέτα για τον Ολυμπιακό αυτή, ε. Φόρεσε και τη φανέλα ο Μακρόν, την ειδόλευκη. Ωραία τριπλέτα. Ωραία, ωραία. Πολύ. Έγινε, ρε, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, φίλε Γιώργο. Γεια χαρά, φίλε, γεια χαρά. Έλα. Γεια σας. Γεια. Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι συμβάλλεται σε αυτό που λέγεται Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Ενώ δεν είστε τέτοιος άνθρωπος, δεν ξέρω, ή προσπαθείτε να ισορροπήσετε μεταξύ της απόλυτης άγνοιας, της απόλυτης βλακείας και της απόλυτης εξαθλίωσης, ή αυτά που ακούγονται είναι επιθυκά. Να πούμε μερικά πράγματα. Αιτιοκρατούνται όλα τα πράγματα που ζούμε? Είναι από το Θεό? Ένα ερώτημα πρώτο. Δεύτερο, εάν αιτιοκρατούνται, οι αιτίες που τα γεννάνε ποιες είναι? Δεν είναι το ότι η απόλυτη τεχνολογία υπηρετεί την απόλυτη βαρβαρότητα του καιρού? Δεν είναι ότι στην κάθε χώρα υπάρχει ένα δίκαιο το οποίο καθορίζει και λέει, θέλω ακόμη και όταν γελάς θα το καθορίζω εγώ? Θέλω ακόμα και όταν θα πιστεύεις ότι είσαι ομαλός θα το καθορίζω εγώ? Δεν βλέπετε ότι υπάρχουν ισχυρότατοι μηχανισμοί διαμόρφωσης του ανθρωποειδούς, διότι δεν πρόκειται περί ανθρώπου? Από πού και ως πού προσπαθούν να μας επιβάλλουν, και αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα, ότι η οποιαδήποτε ανομαλία είναι μέρος της πραγματικής ζωής. Ότι όλα επιτρέπονται. Αν επιβάλλουν αυτό, μετά ποιος πολίτης θα αντισταθεί για το μεροκάματο, για το αν πρέπει η ζωή να είναι φυσιολογική, για το ποιος πολίτης θα αντισταθεί? Υπάρχει κανείς? Εδώ φτιάχνουν κάποιες συνειδήσεις οι οποίες είναι όχι απλώς υποταγμένες. Είναι κάτι χειρότερο. Είναι ξεφτυλισμένες. Είναι παραδομένες. Γι' αυτό και βλέπουμε να υπάρχει ένας λαός ο οποίος να λέει ότι ένα κόμμα των πολύ πλουσίων παίρνει 40% πιθανόν. Ένα άλλο κόμμα το οποίο προσπαθεί αυτή τη στιγμή με το χειρότερο τρόπο να περάσει κάτι το οποίο δεν έχει να κάνει ούτε με τη θρησκεία ούτε με τίποτα, να πει ότι ξέρεις τι γίνεται, εγώ με εσάς μπορώ να πηγαίνουμε σε ένα σχολείο με ένα παιδί και να λέμε ότι είμαστε οι γονείς του. Και υπάρχει και μια εκκλησία η οποία ψελίζει, ενώ θα έπρεπε να έχει βγει στα καμπαναριά αν δεχτούμε αυτό που λέει η θρησκεία, έτσι. Διότι εγώ είμαι ο τελευταίος που θα υπερασπιστώ τους απάμπονους και μιλάω τώρα τους χρυσοπίκυλτους συνοδικούς, έτσι, γιατί περί αυτών πρόκειται. Αυτό δεν έχουν καμιά σχέση με κανένα θεάτρο, με τίποτα. Άρα λέω για τους απλούς. Και ένα τελευταίο, όχι τελευταίο ακριβώς, αλλά θέλω να το υπογραμμίσω.
Είναι δυνατόν να στηθεί ομάδα η οποία να μην έχει το σύνολό της Έλληνες, να μην μπορεί, να, το ο κορμός της να μην έχει 4-5 χρόνια. Είναι δυνατόν να στηθεί ομάδα. Το δεύτερο που είπες είναι το απόλυτα σωστό. Το τρίτο, είναι δυνατόν να στηθεί ομάδα, κράτος, λαός, κυβέρνηση, που να ομνύουν αυτοί που δεν έχουν να φάνε, που είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, στους πλούσιους. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Δηλαδή έχει ταυτιστεί ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι, ας το πούμε, πλειοψηφία. Όλοι κατάλαβαν ότι η καμπάνα χτυπάει τον Ολυμπιακό με αυτά που λέγεις. Όχι. Πάμε στους άλλους, γιατί οι άλλοι ποιοι είναι? Είναι δυνατόν, έχουν ταυτιστεί οι Παναθηναϊκοί με τους πλούσιους. Ποιοι είναι οι πλούσιοι στην Ελλάδα? Και όλοι μαζί στην κάθε χώρα κάνουν κουμάντο. Και έχουν ταυτίσει τα θέλω τους, τα οποία είναι θέλω τους με 10 παραδείσους εντός, εδώ, όχι εκτός, στο υπερπέραν, στο επέκεινα που λένε οι πιο γνωρίζοντες. Με τι το έχουν ταυτίσει? Έχουν ταυτίσει οι απλοί άνθρωποι, οι οποίοι θα έπρεπε να ζητάνε να εκδίδονται ποιητές, να πηγαίνουν σε ένα σχολείο φυσιολογικό. Έχουμε γεμίσει με γιατρούς και γιατρούς δεν έχουμε. Με, πώς το λένε, αυτά που καλύπτουν τις ανθρώπινες ανάγκες. Και έχουμε σπίτια και ξεσπιτωμένους έχουμε. Δηλαδή όλα αυτά μαζί τι συνθέτουν? Συνθέτουν ένα σύστημα το οποίο είναι συνταγή στο αεροστάδιο. Το οποίο κάθε βράδυ, αν δείτε τα έργα, και σας φιλάω ένα τελευταίο για εσάς μετά, αν δείτε τα έργα... Γρήγορα μόνο, γιατί δεν μου ξεφύγει το χρόνο. Είναι σχολείο εγκλήματος. Σχολείο διαστροφής. Αυτό δεν είναι τωρινό, είναι και πολλά χρόνια. Όχι, δεν είναι, αλλά τώρα έχει πάει σε άλλα επίπεδα. Και ένα τελευταίο. Είναι δυνατόν αυτό που λέγεται παγκόσμια μουσική, και εκεί δεν μπορώ να εξηγήσω εγώ τη στάση σας. Γιατί δεν παίζετε λίγο ηλίτη με το δωράκι? Γιατί δεν μπορώ να το καταλάβω. Μπορώ να το εξηγήσω με έναν τρόπο. Αν θέλετε να το απαντήσετε εσείς διαφορετικά, θα πω κάτι πολύ άσχημο. Όχι, να το πείτε. Θα το πω φυσικά, θα το πω. Αλλά λέω, είναι δυνατόν να πεθαίνουν όλοι 30 χρονών μέχρι τη μαστούρα και να αποτελούν πρότυπα για τα παιδιά και να μην υπάρχει ένα κίνημα που να λέει δεν γουστάρω αυτή τη μουσική. Είναι μουσική διαμόρφωσης και αποκαλύνωσης συνειδήσεων, διάλυσης των πάντων. Είναι δυνατόν και από την άλλη μεριά να μην ακούγεται από την εκπομπή σας, η οποία είναι καθαρά λαϊκή εκπομπή και εν πολλής ανατρεπτική, διότι ό,τι είναι λαϊκό σε συνθήκες σας σαπίλας είναι ανατρεπτικό, να ξέρετε. Δεν ξέρω πώς ακόμη σας το επιτρέπουν. Ίσως επειδή παίζετε τέτοια μουσική, κατά τη γνώμη μου. Και ρωτώ, εσείς ένας λαϊκός άνθρωπος, θέλω να μου απαντήσετε, γιατί δεν παίζετε και ελληνική μουσική, έστω και ορχιστρική? Θα απαντήσω στο ερώτημα που είπατε στην αρχή, όχι στην αρχή, σε αυτό το θέμα πάνω. Είναι δυνατόν αυτή η μουσική, να πούμε, με παιδιά να πεθαίνουν 30 χρονών από τα ναρκωτικά κτλ. Δηλαδή, τι να προτιμήσω, άπονη ζωή? Ναι, γιατί άπονη τι ζωή. Τι να προτιμήσω, στη Δραπετσόνα μια φορά? Να σας πω, ναι. Μισό λεπτό, τι να προτιμήσω, στις φάμπρικες του Βελγίου? Ναι, να σας πω. Μάνα γιατί. Μου, μανούλα μου, είμαι φτωχός και αγάπησα το χιόνι. Πάω να το φιλήσω, μα η μύτη μου κρυώνει. Για αφήστε να σας πω. Γιατί τότε με επιβεβαιώνετε τη χειρότερη σκέψη μου, ότι είσαι στρατολογημένος άνθρωπος. Για τον απλούστατο λόγο ότι αυτά τα τραγούδια που είπατε δεν υπήρχε καμία πουστιά μέσα εκεί. Κανένα λόσταυρο. Για να σας πω και κάτι, ψάχνω στο λεξικό. Άκου να σας πω κάτι, Μάστορα. Άκου να σας πω κάτι. Όχι, δεν είναι όταν, μάστορας. Όταν δεν ακούω, είναι μια προσφώνηση δικιά μου. Όταν εγώ ακούω τέτοια μουσική, όταν ακούω μουσική, δεν ακούω στίχους, ακούω μουσική. Ξέρετε τι σημαίνει ο στίχος? Ο στίχος σημαίνει διαμόρφωση προσωπικότητας. Η άπονη ζωή, λοιπόν, έδινε στον άλλο το δικαίωμα να είναι φυσιολογικός, να παλεύει τις δυσκολίες του και να γυρεύει να ανατρέψει τον κόσμο. Η Δραπετσόνα, λοιπόν, και κάθε Δραπετσόνα, στην οποία απορώ πως το είπατε αυτό εσείς. Δεν ξέρω. Δηλαδή δεν θέλω να το σχολιάσω, γιατί αν το σχολιάσω πάλι θα πω κάτι πολύ άσχημο. Και δεν θέλω. Λέω λοιπόν, μη μου απαντάτε καλύτερα. Δεν απαντάω και είσαι μετά εδώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια χαρά, φίλε, γεια χαρά. Μας έβαγε το χρόνο ο προηγούμενος φίλος ακροατής. Πολύ καλά αυτά που είπε, ήταν ωραία συζήτηση. Μάλλον καλό μονόλογο. Μας έβαγε το χρόνο. Πρέπει να πάμε γρήγορα σε ειδήσεις, αφού σας υπενθυμίσω ότι 10.000 ευρώ μετρητά και ένα σκούτερ για δύο τυχερούς. Σε λίγες μέρες γίνεται η κλήρωση. Real, κενό, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 19650. Έλα, φίλε. Γιώργο. Έλα. Εγώ μιλάω. Εσύ. Ας μην μιλάει τότε επόμενος, παρακαλώ, από κάτω, για να μην υπάρχει μπέρδεμα.
Δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ στο θέμα, μιας και βλέπω ότι είναι το θέμα της εκπομπής σήμερα. Δεν υπάρχει θέμα εκπομπής. Κάποιοι το ανακοίνησαν. Ναι, και προχωράει. Και νομίζω ότι επειδή έχει στρατήσει πολύ κουβέντα, θα κόψουμε εδώ. Θα πω κάτι τελευταίο, μου επιτρέψεις. Περίμενα και τον κύριο πριν. 14ο ναι, περιμένω. Λέγει. Τέλος πάντων, η αδερφή μου είναι ψυχολόγος. Εγώ έχω σπουδάσει βιολόγος. Πάντα είχαμε αυτή τη σύγκρουση επί του θέματος. Αυτή μου έλεγε ότι είναι το θέμα γονιδιακό. Εγώ διαφωνούσα φυσικά, γιατί δεν υπάρχει καμία ενδεδειμένη απόδειξη ότι όντως είναι αυτό και τελειώνει εκεί το θέμα. Πάπαλα. Ό,τι ανακαινίζεται αναπεριόδους έχει υπόψη ότι δεν είναι και το στάνταρ αυτό. Να το πω έτσι πολύ απλά. Δηλαδή, λείπε κάποιος, έγινε μία έρευνα. Λοιπόν, πριν κάνα χρόνια αδερφή μου είχε πάει στην Αμερική για κάτι σεμινάρια και τέτοια κόλπα. Όταν γύρισε εξής, τι μου είπε. Μου λέει, ξέρεις, μου λέει, δεν υφίσταται αυτό που σου έλεγα τόσα χρόνια. Αλλά λέω, μου λέει το μεγαλύτερο, δηλαδή η μεγαλύτερη τάση ομοφιλοφιλίας, γιατί δημιουργείται. Δημιουργείται από την έλλειψη πατρικού προτύπου, πρωτίστως για τον άντρα, έτσι, για το αγοράκι που μεθαύριο θα γίνει ομοφιλόφιλος, με την έννοια ότι δεν έχει πάρει την αγάπη, την πραγματική αγάπη, την ουσιαστική, την ποιοτική από τον πατέρα του. Ελλείψη προτύπου, το παιδί αυτό πελαγοδρομεί. Είναι, δηλαδή το λέω πολύ απλά αυτό τώρα. Είναι πολύ απλό αυτό που λέω. Και παρακινώ όλους τους ακροατές σου να δουν γύρω τους το περιβάλλον τους, αν υπάρχει κάποιο τέτοιο περιστατικό, να ακούσουν, μάλλον αν μπορούν να μάθουν όσο μπορούν, τι σχέση είχε το παιδάκι, σαν παιδάκι που τώρα είναι ενήλικας, με τον πατέρα του. Μάλιστα. Από εκεί ξεκινάει η όλη ιστορία. Όπως επίσης, σε μικρότερο βαθμό, η συμπεριφορά μιας μητέρας με πατριαρχικό χαρακτήρα στην οικογένεια οδηγεί σε όλο αυτό το παρασκεύασμα που έχει στη δυτική κοινωνία πάντα. Έτσι, για να μην μιλήσουμε σε μικρότερο βαθμό και για τα διαζύγια. Μη το πάμε παρακάτω. Όχι, τα οποία είναι αποτέλεσμα, γιατί όταν φεύγει ο πατέρας στο σπίτι και το παιδί από 5 χρονών, από 3, μένει μόνο. Με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά εδώ και 20 χρόνια δεν φύγει ποτέ ο πατέρας στο σπίτι, φύγει η μάνα. Αν πας στην Επισκοπή Αθηνών, στα 100 διαζύγια, η γυναίκα να πούμε είναι υπεύθυνη. Όταν λέω υπεύθυνη, εμένα όχι φύγει. Ναι, δεν λέω, όχι, ναι, η μητέρα όμως θα κρατάει τα παιδιά. Δεν διαφωνώ. Αυτός είναι ο νόμος. Ναι, λείπει όμως ο πατέρας. Αυτός είναι ο νόμος, ο οποίος για να πάρει ο πατέρας σε παιδιά, η μάνα πρέπει ή να είναι ναρκωμανής. Ή να συνενέσει, δεν ξέρω πώς γίνεται. Άλλο αυτό. Δεν το γνωρίζω. Συνενεί, δεν διαφωνώ σε αυτό. Να είναι μόνο ναρκωμανής. Ακόμα και πόρνιο άρεσε να δω φιλής. Η μάνα, το παιδί το δικαστήριο το αφήνει στη μάνα. Ή να έχει και χαρτί από ψυχίατρο. Να, μπράβο, ναι, σωστό, ναι. Σωστό. Αλλά από εκεί και πέρα ο νόμος, επειδή το έχει στη μητέρα, στο φέρνω πάλι μπούμεραν ότι πάλι λείπει ο πατέρας από το σπίτι και δημιουργείται αυτό που δημιουργείται. Είναι έγινε πολύ... μην τον πλατιάζουμε σου, μην το ξεχυλώνουμε. Έγινε ρε, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε στον επόμενο, έλα. Γιώργο. Έλα. Ήταν από πολλά χρόνια σ' ακούω, δεν μπορώ να πιάσω γραμμή. Μιχάλης από Κρήτη. Έλα Μιχάλη. Εκεί που ψάχαμε τον Εντιογέ, θυμάσαι. Ναι. Θυμάσαι. Λοιπόν, επέτρεψέ μου Γιώργο να πω 5 πράγματα και να τα ακούσεις και εσύ που είσαι σωστός και να πω και πρέπει να συμφωνείς μαζί μου και ο Φοντορής που τον ακούω είναι σωστός και αντικειμενικός και καθαρός φύλαθλος αν σε αυτά που λέω έχω δίκιο. Ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου έλεγε ότι η ζωή κάνει κύκλους. Κύριε Αλαφούζο, το 2013 εφαγώθηκες ότι το κακό σπυρί του πρωταθλήματος ήταν όφι. Φαγώθηκες μέχρι που τον έφαγες. Το 21 Τρίτου του 15 ο όφι διέλυσε. Με ακούς? Ναι. Στο γήπεδο τότε όλοι, οι φύλακοι, οι 9 ποδοσφαιριστές που είχαμε απομείνει που δεν μπορούσαμε να κατέβουμε με τα Γιάννενα και ο Αναστόπουλος κλαίγαμε. Λοιπόν, πόνος και οδύνη έδωσες, πόνος και οδύνη παίρνεις κύριε Αλαφούζο. Και λυπάμαι τους φυλάκλους, δεν έχω τίποτα με τους φυλάκλους του Παναθηναϊκού, δεν έχω τίποτα με αυτούς τους ανθρώπους, ούτε με τους ποδοσφαιριστές, διότι αυτοί φοράνε μια φανέλα και επιθυμούν. Ειδικά με σένα που παγώθηκε για να πας στον όφη. Αγαπητέ μου Γιώργο, έτσι είναι. Πόνο και οδύνη έδωσε, πόνο και οδύνη πήρανε.
Αυτή τη στιγμή όμως όχι συνέρχεται και εσύ θα βρεθείς να παίζεις με τον Πάο Σαφράμπολη. Υπάρχει ο Πάο Σαφράμπολη, υπάρχει Γιώργο. Όχι. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Να προλάβω να πάω στον επόμενο. Έλα, φίλε. Για χαρά. Να τα πείτε. Έγινε. Για χαρά. Έλα. Έλα, γεια σου κύριε Γεωργίου. Γεια χαρά, φίλε μου. Λοιπόν, εγώ θέλω να επανέλθω στο προηγούμενο θέμα. Αν κατάλαβα καλά, το θέμα έχει δημιουργηθεί από αυτό που πέρα το νομοσχέδιο για την αλλαγή φύλου. Το θέμα δημιουργήθηκε από τις δηλώσεις του Τσάρτα και όχι από το νομοσχέδιο. Και από το νομοσχέδιο. Γιατί εντάξει, βάσει του νομοσχεδίου μίλησε και ο Τσάρτας. Αλλά συμφωνώ. Από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία. Συμφωνώ, ναι. Αλλά γενικότερα απασχολεί όλο το πολύ περισσότερο κόσμο από ό,τι ακούω, από όσους έχουν διαβάσει τον Τσάρτα, ας πούμε. Αν κατάλαβα καλά, το νομοσχέδιο λέει ότι θα δηλώσει κάποιος ότι είναι γυναίκα ενώ έχει, ξέρω εγώ, γραφεί στα ληξιαρχεία σαν αγόρι, σαν άντρας, και αυτό θα το δεχθούμε. Αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνεται, δηλαδή, γιατί το φύλο είναι βιολογική, είναι κάτι το βιολογικό. Ή θα γεννηθείς αγόρι ή θα γεννηθείς κορίτσι. Και γράφεσαι στα ληξιαρχεία, ξέρω εγώ, και στα δημοτολόγια, όλα σαν αγόρι σαν κορίτσι. Από εκεί και πέρα, αν θα δηλώσεις ότι εγώ, ότι θέλεις να γίνεις γυναίκα, χωρίς να έχοντας εξωτερικά γεννητικά όργανα άνδρος, και να το δεχτεί η πολιτεία, αυτό δεν είναι δυνατόν, ρε παιδιά. Θα είναι κάποιος, δηλαδή, ο οποίος δεν θα θέλει να πηγαίνει φαντάρος, δηλαδή, και θα λέει ότι είμαι γυναίκα. Ή ένα παιδί 15 χρονών, ξέρω εγώ, θα λέγεται γυναίκα και θα αγωνίζεται σε μια ομάδα, ξέρω εγώ, γυναικεία, ας πούμε. Ενώ θα έχει εξωτερικά γεννητικά όργανα ανδρός. Αυτό δεν είναι δυνατόν. Μπορείς να χειρουργηθείς, ρε φίλες, όταν θα πας 20, 21, 22 χρόνια, όταν θα έχεις, ξέρω εγώ, αυτή τη δυνατότητα. Θα σε εξετάσει μια επιτροπή και αν όντως είσαι γυναίκα, ναι, να τα αλλάξουμε και στα χαρτιά και να είσαι γυναίκα. Είναι απλά τα πράγματα. Τώρα να δηλώνεις ότι είσαι γυναίκα, ενώ ουσιαστικά είσαι άντρας, αυτό είναι μια βλακεία, αν είναι έτσι με το νομοσχέδιο. Γιατί έτσι έχω καταλάβει ότι 15 χρονών παιδί θα δηλώνει ότι είναι γυναίκα και θα το δεχόμαστε εμείς ότι είναι γυναίκα με εξωτερικά γενετικά όργανα ανδρός. Έγινε. Είναι μια βλακεία, αν είναι προηγούμενο. Σε ευχαριστώ πολύ. Για χαρά. Έλα. Έλα, Γιώργο. Έλα, δε. Τι κάνεις? Καλά, εσύ. Τώρα το θέμα των ημερών, δηλαδή, έλεος. Άμα κατέβει ο Τσάρτας για εκλογές, θα βγει Παμψηφή, να πούμε. Δηλαδή, οι κουβέντες που έπρεπε να λέει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο ανώτερος, ο απόλυτος άρχων, πώς το λένε, τις λέει Τσάρτας. Εν πάση περιπτώσει, πολύ κακό για το τίποτα. Θα ήταν τώρα ο Μανιαδάκης, να μου, ο στρατηγός ή ο Πάγκαλος, και θα μιλάγαμε τώρα μια εβδομάδα, ένα μήνα, τα θέματα. Τέλος πάντων. Τα του Παναναϊκού. Τρία πράγματα, τρία πρόσωπα να βγουν, Γιώργο, να μιλήσουν. Ο Τζίγκερ, ο Γιαννάκης ο Ζαβραδινός και ο Γιαννάκης ο Αλαφούζος. Τρία πρόσωπα, τίποτα άλλο. Ο Γόντικας υποτίθεται, δεν το συζητάμε, αλλά υποτίθεται όταν θα βγει ο Τζίγκερ θα πει έλα εδώ Γόντικα. Έλα εδώ Ζαβραδινέ, υπεύθυνε εισιτηρίων, τη μία χρονιά πολυμετοχικότητας 32.000 εισιτήρια διαρκείας. Την επόμενη χρονιά 32.5. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά? Γιατί έχετε και λέτε όλοι να πούμε 60 και 70 εκατομμύρια, τα έσοδα δεν μείνανε κανένας, Γιώργο. Αλλά να βγει ο Καμάρας τώρα με δυο της Ντελόιτ, δεν ξέρω ποια εταιρεία να κάνει, ας πούμε, τα λογιστικά, για να τα πούν τα πράγματα έτσι. Και αφήσει το Παναναϊκό να πέσει στη Γάμα Εθνική και Δέλτα. Εδώ θα γίνει, έχει να γίνει. Δεν ξέρω τι θα γίνει να μου. Όχι να μας πούν, δεν ξέρω τι γίνεται, όσον αφορά τα οικονομικά, δεν ξέρει κανένας, δεν ξέρει κανένας. Έλα δώρο για να κελαφούσε. Μεταγραφές, επί μεταγραφών, ποιος τις έκανε, εγώ τις έκανα. Μας έβγανε εκεί πέρα την άλλη τη Βυζαρού και έβγαινε και μας έλεγε, τι μας έλεγε. Σώνεται το καράβι, ποιο καράβι σώνεται. Θα το σώσει το καράβι. Έλα εδώ Τζίγκερ, εσύ που δεν έδεσαι τον περιετώσου στους Γιαννακόπουλους, πώς κάποια στιγμή τον έδεσαι στο Παναναϊκό εν λευκό, στο Γιάννη τον Αλαφούζο, και χρωστάς 800 χιλιάρια του Έκη Γκονζάλες, είναι γνωστά αυτά Γιώργο, το είχαμε ξαναπεί, και τώρα έχουν πάει ένα εκατομμύριο, ένα εκατό. Έλα εδώ στο Βραδινέ, ποιος ήταν υπεύθυνος εισιτηρίων, δηλαδή δεν είχε ποτέ έσοδα αυτή η ΠΑΕ. Με τον Άγιαξ είχαν 100.000 κόσμο. Δες στο YouTube, Γιώργο, έχουν βάλει κόσμο μες στις κάλες από το Ολυμπιακό Στάδιο πριν γίνουν τα έργα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το 2005 Αύγουστο μήνα τρεις φορές γέμισε το Ολυμπιακό Στάδιο. Το 2005. Προς τιμή του Σαραβάκου το ένα το παιχνίδι με την Τζένοα, με τη Σλάβια Πράγα το άλλο, ή την Κρακοβία όπως τη λέγανε, και το άλλο με τον τέρμι με τον Ολυμπιακό. Δεν μπορεί να λένε ο Παναθηναϊκός έχει μόνο χρέη. Αυτοί κάποιοι τα φάγανε. Ποιοι τα φάγανε, Γιώργο, να βγουνε. Θα βγουνε εδώ. Δεν έχει σαν την ΑΕΚ αυτά τα πουστερνίγια που τα πετάγανε δεξιά και αριστερά. Όχι, Γιώργο. Αλλιώς θα δουν συλλαλητήριο και θα τους πάρω διάολος. Τέρμα το πανηγυράκι. Έχουν τώρα τόσες μέρες, δεν μπορούν να δώσουν ένα μέχρι 30.000 στο Ταυλαρίδι. Πόσο και να διαφωνώ με τον Ταυλαρίδι, οφείλει να τα πάρει, έτσι. Βέβαια. Γιατί τα συμβόλαια κάποιος τα έκανε.
Τα συμβόλαια, κύριε Αλαφούζε, κάποιος τα υπέγραφε. Δεν θα πληρώσω εγώ να μην το ταυλαρίδι, θα το πληρώσει εσύ, κύριε Αλαφούζε. Με τον Πορδοσάλτε εκεί πέρα, τον Πορδοσάλτε. Άιντε λαμόγια. Γεια χαρά. Έλα, φίλε μου. Γεια χαρά. Ο Στάθης είπε. Η θεία από το Σικάγο. Ναι. Έκανε την ερώτηση αν συμφωνούμε με τη δήλωση του Τσάρτα. Αν την εγκρίνουμε. Δεν την έκανα. Δεν την έκανα ποτέ αυτήν την ερώτηση. Είπα ότι όλη η συζήτηση εδώ και δύο μέρες έχει ξεκινήσει ναι μεν από την νομοθεσία, αλλά βασικά από αυτά που είπε ο Τσάρτας. Το έκανε στην ομιλία εκεί του Αλέφαντου. Νόμιζα ότι ήταν. Ναι, στην αρχή, ναι, αλλά ήταν ηχογραφημένο. Ναι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Όλοι θέλουμε να είναι ο άλλος αυθεντικός άνθρωπος και να λέει την άποψή του, αλλά ταυτόχρονα έχουμε μια αδυναμία να διαχειριστούμε την αντίθετη άποψη, όχι από τη δική μας, από αυτήν που μας επιβάλλουν τα μίντια. Γιατί εγώ πιστεύω ότι είναι πολλοί αυτοί που συμφωνούσαν με τον Τσάρτα και λένε το αντίθετο από αυτό που πιστεύουν. Δηλαδή, είναι έτσι. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι τα πράγματα δεν είναι όπως θα μας παρουσιάζουν. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με κάποιον που είναι διαφορετικός. Όμως ο σεβασμός ή διαφορετικότητα του άλλου πρέπει και οφείλει να είναι αμοιβαίος. Εγώ σέβομαι την διαφορετικότητα ενός ομοφυλόφιλου. Αυτό σέβεται κάποιον που είναι straight. Γιατί εδώ υπάρχουν κάποια κατασυνθήκη, υπάρχει απόκρυψη της αλήθειας. Και η απόκρυψη της αλήθειας είναι χειρότερη από ψέμα. Δηλαδή, ποιες αλήθειες αποκρύβονται? Ότι ένας ομοφυλόφιλος δεν ελκύεται από μίσου, αλλά από straight. Η δεύτερη αλήθεια είναι ότι ένα straight δεν έχει κανένα λόγο να πάει με κάποιον που είναι ομοφυλόφιλος. Και προκύπτει η τρίτη αμήλικτη αλήθεια, ότι τι μεθόδους χρησιμοποιεί ένας ομοφυλόφιλος για να ελκύσει ένα straight. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Έχει ασχοληθεί κανείς με αυτό το πράγμα? Δηλαδή, τι είναι αυτό? Ή θα τον κρυματίσει, ή θα του δώσει ναρκωτικά, ή θα του τάξει ρουσφέτη, ξέρεις ας με αυτό το χώρο σου. Με συγχωρείς πάρα πολύ, Στάθη, με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά τώρα πρέπει να έχεις μείνει πίσω από ζωή. Κάποτε οι ομοφυλόφιλοι πλήρωναν για να κάνουν έργο. Τώρα πληρώνονται. Άσε με να ολοκληρώσω. Πάμε. Τι πιστεύεις ότι οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν είναι έτοιμες? Δεν έχεις ακούσει, ας πούμε, δεν έχεις ακούσει για μεταγραφές που γίνανε ή για προπονητές που προωθήσανε παίχτες επειδή και μόνο και αναπτύσσαν τις ερώτησεις τους? Εγώ πριν από πολλά κάποια χρόνια, ας πούμε, ήμουν από το παιδί μου στο γυμναστήριο και το πλησίασε κάποιος και του λέει ότι ξέρεις κάτι, έχεις το τέλειο σώμα για εσώρουχα. Είμαι η δουλειά μου παραγωγός, θα σε βοηθήσει, σε χρειάζεται να διαφημίσει τα λοιπά. Και έρχεται το παιδί και μου το λέει. Και μόλις τον με είδε να τρέχω κατά πάνω του, το έβαλε στα πόδια. Και του εξήγησα, ας πούμε, ότι αυτός ο άνθρωπος δεν σε ήθελε για αυτό το πράγμα, μα ήθελε να πηγαίνει σε κάποια από αυτά τα σχολεία μανεκέν και αυτό μοντέλο. Αλλά ήθελε για αυτό το λόγο και να έχει υπόψη ότι πούσης δεν είναι μόνο αυτός που είναι έτσι, αλλά και αυτός που πληρώνεται για να κάνει το κέφι του πούστη ενώ δεν είναι. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά σας. Γεια χαρά. Έλα. Έλα, ρε. Καμώ το μπορούσα να βρω. Και εγώ δεν μπορούσα να το βρω σε καλή... αυτό που το λένε εγγραφή, χάλια. Ναι. Τέλος πάντων, σου ευχαριστώ. Ήθελα να πω για τον κύριο που σου είπε για τη μουσική ότι δεν βάζει ελληνικά. Η μουσική εντάσσεται στη τέχνη. Τέχνη δεν έχει σύνορα. Δηλαδή ένας πίνακας θα αρέσει και στη Ρωσία και στη Βολιβία και στην Ελλάδα και στην Κίνα. Έτσι δεν είναι? Δεν έχει σύνορα. Τι θα πει ελληνικό, τι θα πει ινδικό. Άμα είναι ωραίο, είναι ωραίο. Όσο για τα άλλα που έχετε πια συζήτηση, εγώ θα πω ένα πράγμα μόνο μου. Αυτό που είχε πει, που λέει Κεμάλ, αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Ευχαριστώ, Γιώργο. Γεια χαρά, φίλε, γεια χαρά. Έλα. Έλα, Γιώργο, εγώ μιλάω. Εσύ. Λοιπόν, άκου, Γιώργο. Πριν πολλά χρόνια εδώ στο χωριό μου, είχαμε ένα ομοφυλόφιλο και πεθάνει πολλά χρόνια τώρα πίσω. Ποιο χωριό? Από εκεί που περνάει για να πα στην Αθήνα. Να μην λέμε το όνομα. Κατάλαβε, έτσι. Όχι, δεν κατάλαβα. Περνά από πολλά μέρη. Για να πα στην Κάρισα, πού περνά? Α, πρωταθλήτρια αυτή η πόλη. Λοιπόν,
Είχαμε ένα ομοφυλόφιλο και μου λέει μια μέρα, χρόνια του να σου μιλάω, έμενε στην Αθήνα κάποια στιγμή και μου ήρθε ένα φίλο μου και μου είπε εσύ να αλλάξω. Αυτό ήταν παντρεμένο με ένα παιδί μου. Ήταν ομοφυλόφιλο, ξέραμε ότι είναι δικιά μα. Και πήγε και δείχνει γυναικεία. Μόλι τον είδα, μου λέει τρελάθηκα να του λέω, μην ξαναπατήσει εδώ πέρα. Και μου αναπτύσσει, μου αναπτύσσει την ιστορία και μου λέει, άκουσε μου λέει, ούτε ο άντρα γίνεται γυναίκα, ούτε η γυναίκα άντρα. Τελείωσε αυτό. Τι θα κάνει, τι ίδια γυναίκα θα γίνει, μου λέει. Δεν γίνεται, μου λέει, θα του κάνει, μου λέει, εμφύτευση μήτρα και πώ το λένε και οφικών. Όχι. Μόλι πάει 50 χρόνια πάει να κάνει εξάρτηση προστάτη μου. Από ποιο που θα γίνει γυναίκα. Αυτό δεν γίνεται, μου λέει. Αυτό θέλω να σου πω, Γιώργο. Για καταπίλη, ευχαριστώ, δε. Δεν ξέρω αν είναι μαλακή αυτό που είπα, αλλά ξέρω εγώ έτσι μου. Αυτό κρίνεται ο κόσμο. Έγινε, δεν ευχαριστώ πολύ. Για καλά. Έλα. Έλα, Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλά. Εάν το θέμα αυτό που έχει πάρει συνέχεια μορφή επιδημίας πια χθες και σήμερα, θα μπορούσε κανένας δεν ασχολήθηκε με ένα άλλο νομοσχέδιο που πρόκειται να περάσει, που έχει να κάνει με τα σύνορά μας απάνω στην Κομωτινή. Το ξέρεις ποιο είναι. Το νομοσχέδιο περί τέτοιων των Τούρκων εκεί και τα λοιπά. Έτσι. Λοιπόν. Θέλω να πω ότι ασχολούμαστε με αυτό και το άλλο το θέμα, το οποίο εξίσου και εκείνο σοβαρό, γιατί έχει να κάνει με εθνική γεραιότητα, κανείς δεν αναφέρει τίποτα. Τώρα, ήθελα να μου πεις κάτι. Πριν από τον Ντέμι τον Νικολαίδη, ο Ψωμιάδης ήταν. Ναι. Γιατί άκουσα που είπες κάτι, δεν το πρόλαβα, που είπες και κατά τη γνώμη σου τι δεν έκανε σωστό ο Νικολαίδης τότε. Δεν θυμάμαι την περίπτωση. Τι δεν έκανε σωστό, τα γράψω και όλα στον φύλαθλο. Όλες οι αυξήσεις με το γιου κεφαλαίου ήταν παραμυθένιες. Αχα, μάλιστα. Πάντα δεν έγινε εκεί κατάχρηση χρημάτων κτλ. Τι εννοείς κατάχρηση. Δηλαδή δεν έγιναν αλχημίες όπως ξέρω εγώ. Και πού βρήκαν έκανα αυτά χρέη στην Αϊκόλα. Ναι, από πριν δεν ήταν αυτά. Σιγά σιγά μαζεύτηκαν. Άρα ο Ψωμιάδης άφησε πολλά χρέη και μετά η επόμενη. Ναι, δηλαδή άφησε και ο Νικολαίδης, αυτό θέλω να πω. Βέβαια. Μάλιστα. Για δείτε σου πόσα έχει πάρει ο λογιστής, ο προπονητής, ο Φερέρ με τα γυαλάκια. Ναι, πώς λεγόταν αυτός. Τώρα με το αυτό τίποτα άλλο. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Για χαρά. Για χαρά. Έλα φίλε. Ναι. Με εμένα μιλάτε αγαπητέ. Με σένα μιλάω αγαπητέ μου. Κάντε κύριε Γιώργο. Γιάννης από Θεσσαλονίκη. Οδηγός στην Ιταλία είμαι τώρα. Γεια σου ρε Γιάννο. Με την Ταλίκα. Με την Ταλίκα. Είμαι ο Γιάννης και οδηγώ Ταλίκα. Σε θυμάμαι. Λοιπόν, για τον κύριο που είπε για τη μουσική, για το αν ακούς ξέρω εγώ metal ή αν ακούς ξέρω εγώ τους σατανάδες που λένε μερικοί, δηλαδή τους ναρκωμανείς, δεν είναι θέμα το τι θα πω εγώ στο γιο μου, ας πούμε, τι παιδεία θα του δώσω. Δηλαδή το να γουστάρεις μια μουσική, ας πούμε, πρέπει να, ας πούμε, να ξέρεις και τον τραγουδιστή ή να τον έχεις πρότυπο. Έλατε. Αν ο τραγουδιστής είναι ξέρω εγώ πυροβολημένος. Έλατε. Δηλαδή αυτό είναι θέμα. Στη μουσική, στη μουσική, μισό λεπτό ρε συνταλικά, στη μουσική το νούμερο ένα είναι ο ήχος. Εγώ τον ήχο λατρεύω. Τον ήχο, ναι, έτσι. Το νούμερο, δεν υπάρχει άλλο. Ο νούμερο ένα ο ήχος. Τι να ακούσω, μπαγλαμαδάκι. Θα πάω κι εγώ αύριο στο γυμναστήριο και θα ακούω το Καζαντζίδη. Δεν γίνεται. Μ' αρέσει ο Καζαντζίδη, αλλά δεν θα ακούω Καζαντζίδη. Λοιπόν, το άλλο με τη συζήτηση που ανοίξαμε για το τι θα κάνει ο καθένας στο σώμα του, γιατί το κάνουμε. Δεν έχουμε να συζητήσουμε για φορολογικά, για ανεργία, για χίλια δυο και συζητάμε για το τι θα κάνει ο Καραγκιόζης, ο κάθε Καραγκιόζης. Εντάξει, κοίταξε, ήταν και αυτό ένα θέμα, θα ασχοληθούν μερικές μέρες, πάει και αυτό, τελείωσε. Όλα γίνονται. Ναι, δεν μπορείς ναι. Κάθε μέρα να ασχολήσει με την φορολογία και με αυτά, κάθε μέρα. Έτσι, δεκτό, αλλά τι με νοιάζει εμένα τι θα κάνει τώρα εδώ πέρα ο άλλος. Άμα θέλει να αλλάξει ή να πάει να μπει στο χειρουργείο, γιατί τον ενοχλεί αυτό που έχει ανάμεσα στα πόδια του, δεν το κατάλαβε, ειλικρινά. Είναι εντάλικα, σε ευχαριστώ πολύ, ρε. Γεια χαρά. Καλά. Γεια χαρά. Γεια σας. Πάμε στην Νικήτρια του MLS. Είναι η Φωτεινή Νταλά. Ναι.
Γεια σου, Φωτεινούλα, τι κάνεις? Τι κάνετε? Λοιπόν, επειδή το θέμα τώρα της ημέρας και σήμερα είναι το νομοσχέδιο για τους ομοφυλόφιλους. Το μόδιστρο, το γαβαλά, το ξέρεις? Ποιον? Το μόδιστρο, το γαβαλά. Ναι, ναι. Είπε κάτι? Όχι, όχι, θέλω να πω, ο μόδιστρο γαβαλάς είναι straight ή γυαλίζει το πόμολο? Εγώ πρέπει να απαντήσω. Ναι, ένα από τα δύο. Ένα από τα δύο ή ένα δικό μου? Ένα δικό σου. Ένα δικό σου. Γι' αυτό λέω. Το γυαλίζει σίγουρα. Φωτεινή, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, χάρηκα πολύ. Δικό σου με λες, για χαρά. Για χαρά. Έλα, φίλε μου. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πρώτη φορά σας παίρνω τηλέφωνο. Ήθελα να σας πω ότι την ώρα που μιλάτε εσείς για το νομοσχέδιο για τους ομοφυλόφιλους, πέρασε πάρα πολύ ωραία με την περισπασμό μια είδηση που την κατέγραψε και ο σταθμός σας πριν από λίγο, ότι η Eurobank πούλησε ένα δισεκατομμύριο δάνεια στο 3% της αξίας του, ή τι, 3 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν πολύ ωραίος ο αντιπερισπασμός αυτός. Όλος ο κόσμος ασχολείται με τους ομοφυλόφιλους και περνάνε ωραίες από κάτω ιστορίες. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά, φίλε, γεια χαρά. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Αυτό τα χαμόν. Γεια σου, εσύ, μου μια. Καλά είμαστε. Καλά. Καλά. Χαίρομαι. Λοιπόν, για τη Ρόκρη πήρα πάλι εγώ, όχι για ποδόσφαιρο. Δυστυχώς ήταν ο Δούριος ύπος των ναρκωτικών, είχε δίκιο ο κύριος πριν. Αλλά βλέπεις αυτά διοχετεύονται όπου υπάρχουν μυαλά και ευαισθησίες. Η ροκ είχε ευαισθησία και ψάξει το μυαλό. Εν πάση περιπτώσει δεν θέλω να πω τώρα αυτό γιατί προέκυψε κάτι άλλο. Είπες για το καβαλά πριν. Λοιπόν, κάποτε μου είχαν πάει αυτόφορο. Το σφιγάδα μέσα εκεί στο κελί έτυχε και ήμουν μαζί με το καβαλά με έναν άλλον άστεγο, τον οποίο τον είχα δει, κοιμόταν εκεί στα μπακάκια στην Εμελπίδα γύρω εκεί στα πάρκα. Είχε μια γενιάδα μέχρι τον αφαλό. Κοιμόταν ο άνθρωπος συνέχεια, κάποια χρέη του είχαν βρει. Βρήκε σωτηρία, βρήκε κρεβάτι. Ναι. Λοιπόν, ο γαβαλάς έσκουσε. Άτσε βρε σήκω, όλο κοιμάσαι, κοίταξε μου λέει. Όλο κοιμάται αυτός. Ας τον άνθρωπο του λέω να κοιμηθεί. Εσύ είσαι στα πούπουλα. Αυτός ήταν στο μπακάκι, τώρα βρήκε κρεβάτι. Ας τον άνθρωπο. Ξυπνάει λοιπόν μετά από λίγο ο άνθρωπος. Να μην τα πω λίγο, οπότε του χαμογελάω, του λέω τι κάνουμε, καλά, καλά. Του λέω θα ξυριστούμε. Λέει με τι, με ξηραφάκι. Πού το πούνε, του λέω ένα ξηραφάκι πόσο κάνει. Πόσο, ένα ευρώ. Ένα ευρώ είναι ένα ευρώ. Άσε μου, λέει θα με ξυρίσουν όταν με πάνε στο κορυδαλό, δωρεάν. Αυτές είναι αντιφάσεις χαρακτήρων και βιωμάτων. Μας. Ο Γαβαλάς, με έναν άσκογο. Και πώς να κατανοήσω ο άνθρωπος τώρα, τι σε λείψει το άλλο, ο ένας σε λείψει το άλλο. Άλλους δύο, ένας αλλούς δύο άλλους. Αυτά ήθελα να πω έτσι. Γεια σου, τα χαμόν, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Γεια χαρά, καλά πολύ. Και ο Νικόλαος Μουστάκης μου γράφει. Σου γράψει παλαιότερα ότι είσαι εκφραστής της καφρίλας. Σε ευχαριστώ που με τη σημερινή σου εκπομπή, τις ρατσιστικές σου απόψεις και την αμορφωσιά που ξεδίπλωσες, με δικαίωσες. Νικόλαος Μουστάκης. Κοντά μας είναι σήμερα η Κοσμοτέ. Τα λέμε αύριο στις 4. Γεια χαρά. Να μπουν οι μέτοχοι. Να μπουν και οι μέτοχοι, ο ερασιτέχνης. Η Παναθηναϊκή Συμμαχία, αλλά να μπει και η εισαγγελέα, να δει τι γίνεται. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και εκεί πρέπει να υπάρχουν και υπευθύνοι. Καταρχάς, θυμάστε που μου είχατε πει ότι ο Βαβυλογιάννης δεν χρωστούσε φράγκο. Ναι. Αυτό δεν ισχύει. Βάσει τους ισολογισμούς, τους ισολογισμούς πάντα μιλάω, δεν λέω κάτι αυτό στο μάχη μου, 2008 χρωστούσε η ΠΑΕ 15 εκατομμύρια. Βάσει ισολογισμού τώρα. Άκου λοιπόν κάτι. Όταν έλεγα ότι ο Βαβυλογιάννης δεν χρωστούσε, εννοούσα μάλλον ότι δεν είχε βάλει θέση σε καλά παίχτη. Συμφωνώ. Απόλυτα. Έτσι, αυτό λέμε. Αλλά σαν μαγαζί μπορεί να χρωστούσε. Ναι, σαν μαγαζί χρωστούσε όταν μπήκε μέσα η προνοητικότητα 15 εκατομμύρια και τα μετέφερε
άλλο ζημιά ρε τα φέει. Τα μετέφερε στο πολυμετοχικό μετά. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι έχουν φαγωθεί χρήματα και από τον Αραφούσο τον ίδιο. Γιατί τα λεφτά που έχει δώσει μέσα η εταιρεία του δεν τα έδωσε σαν λεφτά, τα έδωσε σαν ομολογιακό δάνειο μέσω της εταιρείας. Αυτά είναι μέσα στον τελευταίο ισολογισμό που λέει το 2016. Το 2017 δεν έχει βγει ακόμα ισολογισμός. Είναι επίσημα έγγραφα που λέει τα πάντα. Έγινε φίλε μου, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια χαρά. Έλα. Γιώργο. Πάμε. Για να χαλαρώσουμε λίγο. Πιστεύω ότι οφείλεις στον κόσμο να πεις κάτι που μας το κρατάς κρυφό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ποιο? Πρέπει επιτέλους να μεταφραστεί και να εξηγηθεί τι σημαίνει το τρία κακνά της κακνής αλαμπικέρματα. Σε παρακαλώ πολύ, σε παρακαλώ πολύ όμως. Άκουσα. Αυτό ρώτα αυτούς που θέλουν να αλλάξουν φύλο. Αυτούς που θέλουν να αλλάξουν φύλο. Δεν έχω τέτοιες παρέες. Είμαι πούστικη έκφραση. Το τρία κακνά της κακνής σημαίνει τρία γλυκά, πολύ γλυκά, εντάξει, ναι, και με σιρόπι. Και το καλσόν άβελε μουτσά. Το άβελε μουτσά, έλα εδώ. Γκαρσόν, άβελε μουτσά, έλα εδώ. Ευχαριστώ. Για χαρά, Μάκα, για χαρά. Ένας φίλος ρωτάει αν αληθεύει ότι χρωστάει ο Παναθηναϊκός στον Έκη 780 εκατομμύρια. Αληθεύει, φίλε μου. Από το 2008. Είναι αλήθεια. Έλα, φίλε. Έλα, Γιώργο. Έλα. Μάκης. Έλα, Μάκη. Αυτό τα καλλιαρντά μου αρέσουν πολύ, ρε, που είπες τώρα. Το αβέλι, το δεκέλι, δεν ξέρω. Τα κακνά. Ωραία πράγματα. Ακούς, πριν πούμε τα αθλητικά, και επειδή άκουσα και τον Νίκο, τον Αλεφάντο, θέλω να πω, έχω μια απορία. Γιατί σε όλο αυτό το συνοθήρωμα που κάνανε εκεί πέρα αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα, τη μεγαλύτερη λαμογιά δεν την πήρε χαμπέρι κανένας. Οικονομική λαμογιά. Δηλαδή, όταν εγώ πεθάνω, αφήνω στη γυναίκα μου τη σύνταξή μου. Αυτοί θα μακάνουν. Πολιτικό γάμο. Τι γίνεται εκεί πέρα. Μένουν και οι συντάξεις, γυρνάνε και στο έτσι και κάνω ότι γουστάρω εγώ ή αλλάζω το όνομά μου και γίνομαι εγκόμενα και παίρνω τη σύνταξη του άλλου και δεν τρέχει τίποτα. Εγώ μόνο ο Μάκης. Γιατί να τρέχει κάτι. Σωστό δεν είναι αυτό. Αυτό λέμε. Γιατί δεν λαμογιά λοιπόν. Γιατί να μιλάνε Μάκη να μιλάνε Μακούλα. Ναι, αλλά γιατί να είναι λαμογιά που λες. Δεν κατάλαβα. Ρε φίλε, αυτό το οποίο θα κάνουν αυτοί, θα εκμεταλλευτούν τον νόμο. Αυτοί που το κάναν αυτό. Τώρα εσύ τι λες, το κάνουν αυτό για να πάρει ένα σύνταξη του άλλου. Για αυτό το κάνανε. Είναι αγκέφαλοι. Προέκταση. Πάμε στα αθλητικά, πάμε, έλα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, θέλω να αναφερθώ στον πρώτο φίλο του Παναθηναϊκού που είπε μερικά πραγματάκια για τον Παναθηναϊκό που γίνει από σκατά στα σκατά. Κάποτε αυτά τα πράγματα τα μαθηγιάει. Δεν μπορούσε από το κράτος βασικά όλα τα κακά αυτά είναι μαζεμένα από την εποχή του Σεμίτη. Από τότε. Με τους νόμους που κάνανε και τα από εκεί μπήκαν όλα τα λαμόγια μέσα, αλλά προχωρά είμαστε στην ΑΕΚ, την πήγε στα σκατά στην ΑΕΚ τέλος πάντων. Δηλαδή, άκου εγώ το Σεμίτη, το γράφω ξέρεις πού. Το ξέρω. Λοιπόν, τώρα φταίει ο Σεμίτης που έφαγε τα λεφτά να πούμε που φαγώθηκε τα λεφτά στον Παναγό και στην ΑΕΚ. Όχι, θα σου πω κάτι, ξέρεις κάτι. Οι νόμοι οι οποίοι και που βγαίνανε. Δεν πήγανε λαμόγια μέσα, τελείωσε. Και πρόσεχε. Και ήταν ανεξέλεκτοι. Γιατί πότε υπήρχε έλεγχο. Άκου να σου πω. Δεν μπήκαν έλεγχοι, ρε παιδιά. Αυτό λέμε, δεν μπήκαν. Δεν μπήκαν έλεγχοι από το επίσημο κράτος. Ανώνυμες εταιρείες είναι οι ομάδες. Δεν μπορούν να δουλεύουν ανεξέλεκτα. Και μπήκε το στην πορεία. Ανέλαβαν οι κολέγες, είχε το παιδί μερικά οράματα. Έκανε το δημοτεχνείο. Μπράβο, ήταν όλοι.
Μπράβο. Όλα ωραία. Μπράβο. Όλα με τον Τεμάκου ήταν ωραία. Και βρέθηκε η ΑΕΚ και η ΑΕΚ βρέθηκε. Που την πήρε ο Μελισσανίδης και πολύ καλά έκανε και την πήγε στην τρίτη εθνική. Γιατί ουσιαστικά τι έκανε. Έσβησε τα χρέη. Τα χρέη που θα δημιουργήσει σαν η ΑΕΚ. Τα τι λες και το νέο. Μπράβο το αυτό λέω. Και ακούω το φιλαράκο και έλεγε με τον Λιμπερόπουλο που έτσι που η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ τώρα του κάνει διατησία. Μας έδωσε ένα μπέναντι και ο πρώτος που το είπε ήταν ο Χιμένας. Με τον Ατρόμητο. Μα και έγινε, δεν πρέπει να μάλλον σε ευχαριστώ πολύ. Όχι, δεν περιμένω, μα και έχουμε φάει τον χρόνο, για καλά. Έλα, φίλε. Καλό, Ζόρζ. Έλα. Τι κάνουμε. Καλά, εσύ. Πολλούς χαιρετισμούς να δώσω καταρχάς στο Μίτσο από το Ρότερνταμ και να προχωρήσω στο πραγματικά ουσιώδες θέμα της εβδομάδας ίσως και της χρονιάς. Πάμε. Για το νομοσχέδιο. Υπάρχει μία διαφορά, αυτό που θέλω να το πω με εξαντλώντας τη σοβαρότητά μου, παρά το γεγονός ότι η εκπομπή έχει light χαρακτήρα. Και θέλω την άποψή σου. Υπάρχει μία διαφορά, φίλε Γιώργο, μεταξύ του τι είναι φυσικό και του τι είναι φυσιολογικό. Φυσικό μπορεί να είναι το οτιδήποτε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι γεννιούνται με διαφορές από τους άλλους ανθρώπους. Η διαφορά ανάμεσα στο φυσικό και στο φυσιολογικό είναι ότι το φυσικό είναι ένα αποτέλεσμα της φύσης, ακόμα και το ανώμαλο αποτέλεσμα, το μη φυσιολογικό, ενώ φυσιολογικό είναι αυτό το οποίο συμβαδίζει, το λέει η ίδια η λέξη, με την λογική της φύσης. Η λογική της φύσης είναι προφανές τι προβλέπει όταν υπάρχουν οι δύο φύλα. Έτσι, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε καν. Τώρα, από την εποχή που κάποτε το φυσικό αποτέλεσμα, που είναι μια πραγματικότητα, ομοφιλοφιλία υπάρχει, έτσι, διαστροφή ή διαφορετικότητα μάλλον, για να το πούμε πιο normal, πιο ήπια, πιο κόσμια, διαφορετικότητα υπήρχε και θα υπάρχει. Όποιος παριστάνει ότι δεν υπάρχει ομοφιλοφιλία γύρω του, είναι τυφλός, δεν λέει την αλήθεια, έτσι. Οπότε, η ουσία είναι ότι το φυσικό αποτέλεσμα από κάποια στιγμή και μετά αρχίσαμε να το αποδεχόμαστε. Αρχίσαμε να θεωρούμε ότι είναι μια διαφορετικότητα την οποία θα θεωρούμε. Τώρα έχει γίνει μια τάση lobbying, δεν ξέρω και εγώ από πού ξεκινάει αυτό το πράγμα. Από εκεί που πλέον θεωρούμε ότι είναι ένα φυσικό αποτέλεσμα και θα πρέπει να το αποδεχτούμε, να μην το λιτζάρουμε, να μην τους κρεμάμε στο Σύνταγμα, να μην. Τώρα θα περαστεί ότι αυτό δεν είναι διαφορετικότητα, αυτό είναι κανονικότητα. Ότι φυσιολογικό είναι αυτό, είναι και αυτό. Εμένα αυτή είναι η... Ναι, αυτό και εγώ καταλαβαίνω κάποτε, στην εκπομπή της Space Κορδά τότε με τον... Εκεί ήθελα να καταλήξω. Έτσι, και είχα πει να πούμε τα τερά μου και έχει κομπεί η εκπομπή. Γιατί μας έλεγε ο Βαλιανάτος ότι εμείς είμαστε φυσιολογικοί και είστε ανώμαλοι. Αυτή ακριβώς είναι η ουσία, ρε Γιώργο. Ναι, αλλά άκου κάτι, κάτι. Υπάρχουν άντρες, δεν μιλάω για γυναίκες, υπάρχουν άντρες οι οποίοι γεννιόνται έτσι. Οκ. Okay. Υπάρχουν όμως και άντρες οι οποίοι είναι απόλυτα φυσιολογικοί και επειδή τους έδωσαν κάποτε ένα κερασάκι σε ένα κινηματογράφο μέσα και τον πήρανε χωνευτόνε, τους άρεσε και γύρισαν το παραμύθι. Αυτό το πιστεύεις ειλικρινά? Πάρα πολύ. Περισσότερο είναι αυτοί παρά από αυτοί που ξεκίνησαν από τα γενοφάσια τους. Αυτό αλλάζει όλη την κουβέντα. Γι' αυτό ότι σε άκουσα με προσοχή και θέλω και εσύ να με ακούσεις. Ξέρεις πόσα παιδιά, 15χρονα, που τον πήρα χωνευτόνε, τους άρεσε μετά και τον γυρίσαν στο Καλαματιανό. Που ήταν απόλυτα ψηλικά παιδιά. Έχει δίκιο. Προσωπικά είμαι από τον Πειραιά. Πρόσφατα, από ό,τι θα έχει μάθει από την ειδησιογραφία, έχει συλληφθεί τύπο 86 χρονών, ο οποίο βίαζε παιδάκια. Προφανώ αυτά τα παιδιά δεν θα έχουν μια ψυχολογική. Η Κολόμπη. Ναι. Τι να πω, υπομονή και δεν νομίζω ότι θα πρέπει να το παρακολουθήσουμε με απάθεια. Έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Έχουμε φτάσει δηλαδή αυτοί που προασπιζόμαστε και είμαστε υπέρ του φυσιολογικού να θεωρούμαστε υπερβολικοί, ακραίοι και φασίστες. Δηλαδή ήμαρτον. Εντάξει, να εμείνουμε και η άποψη είναι άποψη. Ήμαρτον.
Έγινε, δε. Και εγώ ευχαριστώ, δε. Για χαρά. Έλα, φίλε. Γεια σου, φίλε Γιώργο. Καλώς τον. Μπάμπης Ολυμπιακός, με ξέρεις. Γεια σου, Μπαμπίκο. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, φίλε. Υπάρχει ένας ηθοποιός, Σιμαρδάνης, νομίζω λέγεται. Και όταν έγινε το gay parade αυτό το, με τους ομοφιλόφιλους που βγήκαν στο Σύνταγμα, έγραψε μέσα στο Twitter το ότι είμαι ομοφιλόφιλος, το παραδέχεται ο άνθρωπος, δεν σημαίνει ότι βγαίνω και το διαφημίζω. Αυτού του ανθρώπου, επειδή έχει αξιοπρέπεια, το αξίζουν συγχαρητήρια. Το τι κάνω εγώ στο κρεβάτι μου είναι δικαίωμά μου, όπως και αυτού, έτσι. Αλλά δεν βγαίνει να το διαφημίσει, ρε, να μην πω καμιά σχημή κουβέντα. Και αυτός ο άνθρωπος λέει, η διαφορετικότητά μου αυτή δεν θα τη διαφημίσω, ρε. Και έχει δίκιο 100%. Πάμε τώρα για να καταλάβεις πόσο, τι αναποδιά έχουμε. Τα 15χρονα απαγορεύεται να οδηγούν, να παντρεύονται, να ψηφίζουν, αλλά μπορούν να κάνουν αλλαγή φύλου. Και αυτό είναι προαπαιτούμενο, έτσι. Είμαστε η χώρα για γέλια. Χθες, φίλε, ήταν η Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Οπότε δίνουμε χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες που κοιμούνται στα βόδια, σε όλους τους Έλληνες που συμπεριφέρονται σαν γουρούνια, σε όλους τους Έλληνες που δουλεύουν σαν σκυλιά, σε όλους τους Έλληνες που ψηφίζουν σαν πρόβατα, σε αυτούς που σέρνονται σαν φίδια, και πάμε στους πολιτικούς, στα μοσχάρια που δεν καταλαβαίνουν ποτέ τίποτα και στα γαϊδούρια που δεν εκτίμησαν ποτέ τίποτα. Και για να καταλάβεις, ρε φίλε, ο Καργάκος, ο καθηγητής, λέει, ζούμε στην εποχή της εκπούστευσης και εκπουτάνευσης του έθνους, κίνεδοι και σπεκουλαδόροι διευθύνουν τη χώρα. Όπως ακριβώς, φίλε, τα γράφει, έτσι ακριβώς είναι. Και να ξέρεις ένα πράγμα. Οι περισσότεροι από αυτούς, δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, δεν έχουν παιδιά. Οι περισσότεροι δεν έχουν παιδιά. Ο Μακρόν που γυρίζει με εκείνη τη γυναίκα, έχουν και έναν τρίτο στην παρέα, ξέρεις. Και το γυρίζουν, το κάνουν τριπλέτα. Δηλαδή τελικά τι θέλουν να μας πούνε, ότι αυτό είναι το φυσιολογικό και ότι εμείς ωραία, είμαστε οι ανάποδοι. Ωραία τριπλέτα για τον Ολυμπιακό αυτή, ε. Φόρεσε και τη φανέλα ο Μακρόν, την ειδόλευκη. Ωραία τριπλέτα. Ωραία, πολύ. Έγινε, ρε, σε ευχαριστώ πολύ. Φίλε Γιώργο, για χαρά, φίλε, για χαρά. Έλα. Γεια σας. Γεια. Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι συμβάλλετε σε αυτό που λέγεται αποχαλή. Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Ενώ δεν είστε τέτοιος άνθρωπος. Δεν ξέρω, ή προσπαθείτε να ισορροπήσετε μεταξύ της απόλυτης άγνοιας, της απόλυτης βλακείας και της απόλυτης εξαθλίωσης, ή αυτά που ακούγονται είναι εκπληκτικά. Να πούμε μερικά πράγματα. Αιτιοκρατούνται όλα τα πράγματα που ζούμε? Ή είναι από το Θεό? Ένα ερώτημα, πρώτο. Δεύτερο, εάν αιτιοκρατούνται, οι αιτίες που τα γεννάνε ποιες είναι? Δεν είναι το ότι η απόλυτη τεχνολογία υπηρετεί την απόλυτη βαρβαρότητα του καιρού? Δεν είναι ότι στην κάθε χώρα υπάρχει ένα δίκαιο το οποίο καθορίζει και λέει, θέλω ακόμη και όταν γελάς θα το καθορίζω εγώ, θέλω ακόμα και όταν θα πιστεύεις ότι είσαι ομαλός θα το καθορίζω εγώ? Δεν βλέπετε ότι υπάρχουν ισχυρότατοι μηχανισμοί διαμόρφωσης του ανθρωποειδούς, διότι δεν πρόκειται περί ανθρώπου? Εδώ όλοι λένε να σωθεί ο Παναθηναϊκός. Θέλουμε τον Παναθηναϊκό. Είναι αλήθεια. Τι να το κάνουμε. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια. Έχω και εδώ πέρα φίλους περισσότερους που είναι Ολυμπιακοί. Εδώ πέρα από την Ομογένεια, όπως είναι, περισσότεροι είναι Ολυμπιακοί, φαντάσου. Και είναι αλήθεια. Το συζητάμε πολύ αυτό. Μάλιστα. Έγινε, φίλε. Εντάξει, καλή, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, φίλε. Για χαρά, φίλε. Για χαρά. Να συνεχίσεις έτσι. Να είσαι καλά. Γεια σου. Έλα. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Τι κάνεις, φίλε Γιώργο? Καλά. Δεν με θυμάσαι, μάλλον δεν με θυμάσαι. Για να θυμίσεις εσύ κάποια πράγματα. Ήθελα να σου βάλω στοίχημα καταρχήν με όσο πέρασα από την Νίκαια. Ναι. Και πριν το παιχνίδι με την ΑΕΚ, του Ολυμπιακού βέβαια, γιατί ο Ολυμπιακός είμαι. Ναι. Ήθελα να σου βάλω στοίχημα ότι θα κερδίσει ο Ολυμπιακός 0-5. Α. Αλλά δεν μπορούσα να σε πάρω την άλλη μέρα για κάποια προβλήματα που είχα και σε πήρα σήμερα, τέλος πάντων, μετά από πόσες μέρες. Άκου, Σπύρο. Έλα, Γιώργο. Με το νου και με τη φαντασία, ναι, εύκολα πραγματοποιούνται τα θέλω του καθενός μας. Ναι. Έτσι. Στην πράξη τι γίνεται. Ακριβώς. Εντελώς διαφορετικά. Έχεις, Γιώργο μου, απόλυτο δίκιο. Θέλω να μου πεις μονάχα, κι ας έχουν περάσει κάποιες μέρες, τη γνώμη σου για το παιχνίδι με τη Γιουβέντους. Πώς την είδες την ομάδα? Καλά, δεν λέμε για το... Το έχω πει πολλές φορές
ότι έριξε μια αυτοθυσία, μια αυταπάντηση, ένα φιλότιμο, ένα πάθος. Δεν αρκούν αυτά. Με όλα αυτά έφαγε μόνο δύο. Όχι, πάντως δεν τη φοβήθηκε την Γιουβέντους. Δεν τη φοβήθηκε. Δηλαδή πήγε μακιά που λέμε. Αλλά δεν μπόρεσε να βάλει γκολ. Και αυτό το πλήρωσε. Βέβαια δεν μπορούμε να συζητήσουμε για τον τερματοφύλακα. Ξέρεις τι γίνεται με τον Ολυμπιακό. Που λες μπορούσε να βάλει γκολ. Αυτό που παρατηρείται φέτος είναι ότι δεν βάζει μπροστά και θα τρώει πίσω. Και θα τρώει πίσω. Αυτό είναι το άσχημο, καταλάβες. Ναι. Θα σου πω κάτι. Πήγα την Κυριακή, μάλλον. Συγγνώμη. Πήγα την Κυριακή στο Καλασσάκι με τον Ατρόμητο. Ναι. Βρήκα ένα φτηνό εισιτήριο και πήγα. Γιατί είμαι άνεργος, δεν δουλεύω. Ναι. Και βρήκα φτηνό εισιτήριο και πήγα. Πήρα μεγάλη στεναχωριά πάλι με τον Ατρόμητο. Αυτή η ομάδα του Ολυμπιακού φέτος δεν μπορώ να την καταλάβω. Έχει καλή ομάδα, αλλά μήπως δεν έχουν δέσει όλοι αυτοί οι καινούργοι. Λέω μήπως. Καλή ομάδα δεν έχει. Δηλαδή, συγγνώμη, ο Πόε, σαν παίχτης, δεν σου αρέσει. Πάρα πολύ. Ο Καρσελάζη λέει. Δεν μου έχουν δείξει τίποτα οι υπόλοιποι. Δεν μου έχουν δείξει τίποτα. Ναι, σε αυτό έχει δίκιο. Ο Φόε, ναι, έχει ποιότητα και εμείς αντιμήγαμε στο γάλακι μας. Και δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται, ρε παιδιά, συγγνώμη Γιώργο μου, με αυτό τον Φορτούνι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Φταίει το τακούνι. Έγινε, δεν σε ευχαριστώ πολύ. Έγινε Γιώργο μου, θα τα πούμε. Καλή καλά. Μέρα, γεια. Γεια καλά. Εδώ ο φίλος ο Γιάννης μου γράφει, Γιώργο, με βάση το Forbes, που είναι το πιο έγκαιρο επιχειρηματικό περιοδικό, ο Φιλάνατος Καλτσίδης από περιουσία 6,7 δις το 2013 βρίσκεται τώρα, το 2017 δηλαδή, στο 1,45 δις. Με άλλα χρόνια, σε 4 χρόνια έχασε το 75% της περιουσίας του. Παραμένει βέβαια η εταιρεία του σαν πρώτη εταιρεία στον χώρο του τσιμέντου στη Ρωσία. Αυτά έλεγα και εγώ, φίλε μου. Αυτό έχω μάθει εγώ από πρώτο χέρι αυτό το πράγμα. Και τώρα προχθές. Έχει οικονομικό πρόβλημα. Έχασε πάρα πολλά λεφτά γιατί δεν εξυγχρόνισε την εταιρεία του. Έλα, φίλε. Ναι. Τι να του λες. Κάτσε. Έλα. Το κρατάω μέσα μου έτσι το άτα. Τι θέλετε. Τι θέλετε, όλοι βουλευτέ. Εγώ από μικρός κυνηγάδα μου όλο το σύμπα. Εσύ, χαμήλωσε λίγο. Καλές οι ομοφυλόφιλοι να παντρεύονται. Χαμήλωσε λίγο. Θα πάρει δύο άντρες να υιοθετήσουν παιδί, ρε. Το παιδάκι θα το διοθετήσει. Θα μένει δυο τους. Και θα μένει δίπλα σε σπίτια που θα έχουν οι άλλοι παιδιά να μεγαλώσουνε. Ένα το κράτη μου και δεύτερο. Θα μεγαλώσει το παιδί. Θα γίνει 12 ετών. Τι θα ακούει, ρε. Θα κάτσουν, θα ακούει, θα κάνουν σε δύο άντρες, ρε. Δεν μου λες κάτι, τη δήλωση του Τσάρτα, τη δήλωση του Τσάρτα. Έχουν αυτή την αρρώστια. Δεν μου λες, τη δήλωση του Τσάρτα, ε. Τα παιδιά προσέχουν τα παιδιά. Νίκο, άκουσε με, τη δήλωση του Τσάρτα, πώς την είδες. Θέλω να παντρευτούνε και αριστευτήσουνε παιδί. Δηλαδή πού στείλα το βγάλουμε. Τώρα κατάλαβα, είναι ηχογραφημένο από το αλέφαντο, είναι ηχογραφημένο. Τώρα το κατάλαβα. Μάλιστα. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γιώργος Νικόπουλος, τι κάνετε. Καλά εσύ. Λοιπόν, να συμπληρώσω κάτι. Καλτσίδη, πέσει 13, 1,3 δις αυτή τη στιγμή. Συμφωνώ, είναι σωστό αυτό που λέτε, 1,3. Ναι. Λοιπόν, έχω δει τρεις οικονομικές εκθέσεις της Ντέολετ, αυτή που είχε κάνει ο Βαβυλογιάννης και μία που είχε κάνει ο Αλαπούζος, το του αγοράζει τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, εγώ πιστεύω καθαρά ότι έχουν φαγωθεί χρήματα. Το καταγγέλνω επιστήμως. Θα φανεί ότι κάποιος έχει φάει χοντρά χρήματα. Πρέπει να είναι ο νέος Ψωμιάδης. Το λέω και με ονόματα, παράδειγμα. Παράδειγμα, η ανακατασκευή της λεωφόρου είχε γίνει
ένα μαραθώνιο μία μέρα που είχα μαζευτεί γύρω στο 1,5 εκατομμύριο, αν δεν κάνω λάθος. Πού πήγαν αυτά τα χρήματα? Μ' ακούτε? Ναι, πολύ καλά. Πού πήγαν αυτά τα χρήματα? Ρωτάω, πού πήγαν αυτά τα χρήματα? Πού πήγαν, ας πούμε, υποτίθεται ότι υπήρχαν έσοδα κάτω από 1 εκατομμύρια. Πού έχουν πάρει αυτά τα χρήματα? Και ποιος θέπε? Αυτό πρέπει να μπει μέσα εκεί. Από πού και ως πού προσπαθούν να μας επιβάλλουν, και αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα, ότι η οποιαδήποτε ανομαλία είναι μέρος της πραγματικής ζωής. Ότι όλα επιτρέπονται. Αν επιβάλλουν αυτό, μετά ποιος πολίτης θα αντισταθεί για το μεροκάματο, για το αν πρέπει η ζωή να είναι φυσιολογική, για το ποιος πολίτης θα αντισταθεί? Υπάρχει κανείς? Εδώ φτιάχνουν κάθε συνειδήσεις οι οποίες είναι όχι απλώς υποταγμένες, είναι κάτι χειρότερο. Είναι ξεφτυλισμένες, είναι παραδομένες. Γι' αυτό και βλέπουμε να υπάρχει ένας λαός ο οποίος να λέει ότι ένα κόμμα των πολύ πλουσίων παίρνει 40% πιθανόν. Ένα άλλο κόμμα το οποίο προσπαθεί αυτή τη στιγμή με το χειρότερο τρόπο να περάσει κάτι το οποίο δεν έχει να κάνει ούτε με τη θρησκεία ούτε με τίποτα. Να πει ότι ξέρεις τι γίνεται, εγώ με εσάς μπορώ να πηγαίνουμε σε ένα σχολείο με ένα παιδί και να λέμε ότι είμαστε οι γονείς. Και υπάρχει και μια εκκλησία η οποία ψελίζει. Ενώ θα έπρεπε να έχει βγει στα καμπαναριά αν δεχτούμε αυτό που λέει η θρησκεία, έτσι. Διότι εγώ είμαι ο τελευταίος που θα υπερασπιστώ τους απάμπονους και μιλάω τώρα τους χρυσοπίκυλτους συνοδικούς, έτσι, γιατί περί αυτών πρόκειται. Αυτή δεν έχουν καμιά σχέση με κανένα θεάτρο, με τίποτα. Αλλά λέω για τους απλούς. Και ένα τελευταίο, όχι τελευταίο ακριβώς, αλλά θέλω να το υπογραμμίσω. Είναι δυνατόν να στηθεί ομάδα η οποία να μην έχει το σύνολό της Έλληνες, να μην μπορεί, ο κορμός της να μην έχει 4-5 χρόνια? Είναι δυνατόν να στηθεί ομάδα? Το δεύτερο που είπες είναι το απόλυτα σωστό. Το τρίτο, είναι δυνατόν να στηθεί ομάδα, κράτος, λαός, κυβέρνηση, που να ομνύουν αυτοί που δεν έχουν να φάνε, που είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, στους πλούσιους? Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Δηλαδή έχει ταυτιστεί ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι, ας το πούμε, πλειοψηφία. Όλοι κατάλαβαν ότι η καμπάνα χτυπάει για τον Ολυμπιακό με αυτά που λέγεις. Όχι, όχι, όχι. Πάμε στους άλλους, γιατί οι άλλοι ποιοι είναι? Είναι δυνατόν, έχουν ταυτιστεί οι Παναθηναϊκοί με τους πλούσιους? Ποιοι είναι οι πλούσιοι στην Ελλάδα? Και όλοι μαζί στην κάθε χώρα κάνουν κουμάντο. Και έχουν ταυτίσει τα θέλω τους, τα οποία είναι θέλω τους με 10 παραδείσους εντός, εδώ, όχι εκτός. Στο υπερπέραν, στο επέκεινα που λένε οι πιο γνωρίζοντες. Με τι το έχουν ταυτίσει? Έχουν ταυτίσει οι απλοί άνθρωποι, οι οποίοι θα έπρεπε να ζητάνε να εκδίδονται ποιητές, να πηγαίνουν σε ένα σχολείο φυσιολογικό. Έχουμε γεμίσει με γιατρούς και γιατρούς δεν έχουμε. Με, πώς το λένε, αυτά που καλύπτουν τις ανθρώπινες ανάγκες. Και έχουμε σπίτια και ξεσπιτωμένους έχουμε. Δηλαδή όλα αυτά μαζί τι συνθέτουν? Συνθέτουν ένα σύστημα το οποίο είναι στα ίστορο στάδιο, το οποίο κάθε βράδυ, αν δείτε τα έργα, και σας φιλάω ένα τελευταίο για εσάς μετά, αν δείτε τα έργα... Γρήγορα μόνο, γιατί δεν μου ξεφύγει από τον χρόνο. Είναι σχολείο εγκλήματος, σχολείο διαστροφής. Αυτό δεν είναι τωρινό, είναι και πολλά χρόνια. Δεν είναι, αλλά τώρα έχει πάει σε άλλα επίπεδα. Και ένα τελευταίο, είναι δυνατόν αυτό που λέγεται παγκόσμια μουσική, και εκεί δεν μπορώ να εξηγήσω εγώ τη στάση σας, γιατί δεν παίζετε λίγο ηλίτη με Θοδωράκη, γιατί δεν μπορώ να το καταλάβω. Μπορώ να το εξηγήσω με έναν τρόπο. Αν θέλετε να το απαντήσετε εσείς διαφορετικά, θα πω κάτι πολύ άσχημο. Όχι, να το πείτε. Θα το πω φυσικά, θα το πω. Αλλά λέω, είναι δυνατόν να πεθαίνουν όλοι 30 χρονών μέχρι τη μαστούρα και να αποτελούν πρότυπα για τα παιδιά και να μην υπάρχει ένα κίνημα που να λέει δεν γουστάρω αυτή τη μουσική? Είναι μουσική διαμόρφωση και αποκαλύνωση συνειδήσεων. Διάλυση των πάντων. Είναι δυνατόν και από την άλλη μεριά να μην ακούγεται από την εκπομπή σας, η οποία είναι καθαρά λαϊκή εκπομπή και εν πολλής ανατρεπτική, διότι ό,τι είναι λαϊκό σε συνθήκες σας σαπίλας είναι ανατρεπτικό, να ξέρετε. Είναι πολύ, δεν ξέρω πώς ακόμη σας το επιτρέπουν. Ίσως επειδή παίζετε τέτοια μουσική, κατά τη γνώμη μου. Και ρωτώ, εσείς ένας λαϊκός άνθρωπος,
Θέλω να μου απαντήσετε, γιατί δεν παίζεται και ελληνική μουσική, έστω και ορχιστρική. Θα απαντήσω στο ερώτημα που είπατε στην αρχή, όχι στην αρχή, σε αυτό το θέμα πάνω. Είναι δυνατόν αυτή η μουσική να πούμε με παιδιά να πεθαίνουν 30 χρονών από τα ναρκωτικά κτλ. Δηλαδή τι να προτιμήσω, άπονη ζωή. Ναι, γιατί άπονη τι ζωή. Να προτιμήσω, στην Τραπετσιόνα μια φορά. Να σας πω, ναι. Μισό λεπτό, τι να προτιμήσω, στις φάμπρικες του Βελγίου. Ναι, να σας πω. Μάνα γιατί. Μου, μανούλα μου, είμαι φτωχός και αγάπησα το χιόνι. Πάω να το φιλήσω, μα η μύτη μου κρυώνει. Για αφήστε να σας πω. Γιατί τότε με επιβεβαιώνετε τη χειρότερη σκέψη μου, ότι είσαι στρατολογημένος άνθρωπος. Για τον απλούστατο λόγο ότι αυτά τα τραγούδια που είπατε δεν υπήρχε καμία πουστιά μέσα εκεί. Κανένας λόσταυρος. Για να σας πω και κάτι που ψάχνω στο λεξικό. Άκου να σου πω κάτι. Ακούτε. Άκου να σου πω κάτι. Όχι, δεν είναι όταν, μάστορας, όταν δεν ακούω. Είναι μια προσφώνηση δικιά μου. Όταν εγώ ακούω τέτοια μουσική, όταν ακούω μουσική, δεν ακούω στίχους. Ακούω μουσική. Ξέρετε τι σημαίνει ο στίχος. Ο στίχος σημαίνει διαμόρφωση προσωπικότητας. Η άπονη ζωή λοιπόν έδινε στον άλλο το δικαίωμα να είναι φυσιολογικός. Να παλεύει τις δυσκολίες του και να γυρεύει να ανατρέψει τον κόσμο. Η τραπετσόνα λοιπόν και κάθε τραπετσόνα, στην οποία απορώ πως το είπατε αυτό εσείς. Δεν ξέρω. Δηλαδή δεν θέλω να το σχολιάσω, γιατί αν το σχολιάσω πάλι θα πω κάτι πολύ άσχημο. Και δεν θέλω. Λέω λοιπόν, μη μου απαντάτε καλύτερα. Να έχετε δεν απαντάω και είστε μετά με εδώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια χαρά, φίλε, για χαρά. Μα έβαγε τον χρόνο προηγούμενο φίλο ακροατή. Πολύ καλά αυτά που είπε, ήταν ωραία συζήτηση, μάλλον καλό μονόλογο. Μας είπα για τον χρόνο. Πρέπει να πάμε γρήγορα σε ειδήσεις, αφού σας υπενθυμίσω ότι 10.000 ευρώ μετρητά και ένα σκούτερ για δύο τυχερούς, σε λίγες μέρες γίνεται η κλήρωση. Real, κενό, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 19650. Έλα φίλε. Γιώργο. Έλα. Εγώ μιλάω. Εσύ. Ας μην μιλάει τότε επόμενος παρακαλώ από κάτω για να μην υπάρχει μπέρδεμα. Δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ στο θέμα, μιας και βλέπω ότι είναι το θέμα της εκπομπής σήμερα. Δεν υπάρχει θέμα εκπομπής. Κάποιοι το ανακοίνησαν. Ναι, και προχωράει. Και νομίζω ότι επειδή έχει στρατήσει πολύ κουβέντα θα κόψουμε εδώ. Θα πω κάτι τελευταίο, μου επιτρέπεις. Περίμενα και τον κύριο πριν. 14ο περιμένω. Λέγει. Τέλος πάντων, η αδερφή μου είναι ψυχολόγος. Εγώ έχω σπουδάσει βιολόγος. Γεια χαρά. Έλα φίλε. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σωτήρης Παναθηναϊκός. Έλα Σωτού, καλά. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Για λέγε. Λοιπόν, βασικά για την ομάδα. Ναι. Κοίταξε να δεις, σου είχα πει και το καλοκαίρι. Σωτήρη, πιστεύεις κάτι ναι. Να σου πω. Πες μου. Με έχει κουράσει πολύ αυτή η ιστορία. Ποια ιστορία από όλες για την ομάδα. Γενικά αυτό με την ομάδα με έχει κουράσει πάρα πολύ. Βασικά δεν ξέρουν τι ακριβώς θέλουν. Ομάδα σωτηρίας. Φωνάζει Καραγκούνι, Μπασινά, Κυριάκο να τους κάνει τι. Να πάνε να χτυπήσουν πόρτες, να ζητήσουν λεφτά ή να βάλουν λεφτά. Φωνάζουν έχει Αντωνιάρης, Οικονομόπουλος, Δωμάζος, Ροκίδης. Δηλαδή δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρεις τι να πεις και τι να κάνεις. Η ομάδα διοικητικά είναι διαλυμένη. Αγωνιστικά προσπαθεί να κρατηθεί με νύχια και με δόντια από τον προπονητή και με αυτούς τους παίχτες. Βέβαια βλέπεις ότι κάτι σου είχα πει πριν 4 μήνες και δικαιώνομαι. Ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να ελπίζει φέτος, όχι γιατί αυτός είναι καλός, είναι κάκιστος. Αλλά οι άλλοι είναι τραγικοί με αυτά τα πορτοφόλια που έχουν, με γήπεδα δικά τους, με εύνοιες διαιτησίας. Δεν μιλάω σε αυτό το κομμάτι για τον Ολυμπιακό, το ξεκαθαρίζω. Μιλάω για την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Και παρόλα αυτά βλέπεις με όλα αυτά τα κακά χάλια που έχει, βρίσκεται κοντά τους. Τέλος πάντων, πέρα από αυτά, εγώ πήρα να μιλήσω για ένα θέμα το οποίο με όλα αυτά που συμβαίνουν στην ομάδα το έχουμε παραλείψει εμείς σαν Παναθηναϊκοί, το έχουμε ξεχάσει και δεν το έχει αναφέρει πολύ σκόλος. Για λέγε. Το θέμα αυτό είναι ο Νίκος Ολυμπερόπουλος. Η ομάδα, όταν τον είχε παίχτη, βασικά εμείς σαν φίλαθλοι, το στηρίξαμε πάρα πολλές φορές. Το στηρίξαμε δύο φορές που πήγε να τον διώξει η οικογένεια Βαρδινογιάννη, και το 2000 αλλά και το 2002. Τον στηρίξαμε όταν είχε τον τραυματισμό του και δεν έμπαινε μέσα, γιατί έβαζε τότε, αν θυμόμαστε, τον Βλάοβιτς, τον Ολιζαντέμπε και τον Κωνσταντίνο που ήταν στα καλά του. Τον στηρίξαμε όταν τον χώρισε εκεί εκάστοτε τότε κοπέλα του, γνωστό μοντέλο που μετά τα έφτιαξε με άλλο παίκτη του Παναθηναϊκού και είχε καλή απόδοση. Τον στηρίξαμε ακόμα και όταν έβαλε το πρώτο γκολ με την ΑΕΚ, ήρθε στη Λεωφόρο
και εμείς τον χειροκροτήσαμε. Και δεν τον πανηγύρισανε. Ναι. Εν συνεχεία, όλα αυτά τα χρόνια κάθε φορά που έβαζε γκολ με την ΑΕΚ ενάντια στον Παναθηναϊκό, το πανηγύριζε τον γκολ και πάλι μισθοσεβαστήκαμε και δεν κάναμε τίποτα. Αλλά αυτό που έκανε πριν 20 μέρες, πριν ένα μήνα, το να κάνει αυτά που έκανε, δηλαδή το να φύγει όπως έφυγε, το παράτησε το καράβι. Ενώ ο Ζωνίδης και ο Σαραβάκος δεν το παράτησαν. Το να φύγει όμως έτσι και να θέλει να πάρει και το ιατρικό και το αθλητικό και το γυμναστικό επιτελείο της ομάδας είναι ό,τι χειρότερο μπορούσε να κάνει στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Δηλαδή έχεις ένα σκοτωμένο, τον βλέπεις περπατάει και έρχεσαι και του ρίχνεις μια σφαίρα στο κεφάλι για να τον αποτελειώσεις. Αυτό δεν έχει βγει να το αναφέρει κανένας. Τον Νίκο Λιμπερόπουλο εμείς τον είχαμε στην καρδιά μας, όπως είχαμε και άλλους παίκτες, παρόλο που πήγε και έπαιξε στην ΑΕΚ, γιατί ο Παναθηναϊκός έφταιγε που τον άφησε, αλλά μας απογοήτευσε πλήρως με τη συμπεριφορά του. Και τελευταίο και κλείνω για να συνεχίσουν οι υπόλοιποι φίλαθλοι. Ευελπιστώ και ελπίζω η μεγάλη αγάπη που έχει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για την ομάδα του Παναθηναϊκού συλλογικά να ρίξει τον εγωισμό του, γιατί κάπου έχει και αυτός δίκιο. Κάπου έχει και αυτός δίκιο. Τόσα λεφτά που βάζει τόσα χρόνια. Και ευχαριστώ πολλές φορές μπορεί να το ακούει ή και να μην το ακούει. Ας ρίξει τον εγωισμό του, μέσα σε εισαγωγικά, τον καλό εγωισμό του που τον έχει βοηθήσει να πάει και σαν επιχειρηματία, αλλά και σαν πρόεδρο οικογενειακός μπροστά, και ας αναλάβει έστω και την τελευταία ίστατη στιγμή την ομάδα του ποδοσφαίρου. Και θα μας έχει όλους δίπλα του. Ευχαριστώ Γιώργο, να είσαι καλά. Για χαρά φίλε, για χαρά. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και ακούμε. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Γιώργο, καλησπέρα. Έλα, ο Μιχάλης λέγομαι. Ναι. Παίρνω πρώτη φορά σε πείρα να σε ρωτήσω, Παναθηναϊκός κι εγώ. Παίρνω να σε ρωτήσω για ένα σενάριο που είχες πει με Καλτσίδη. Ναι. Έχουμε κάποιο νεότερο? Όχι. Τίποτα. Αυτό απλά ήταν κάτι υπαρκτό, γιατί τώρα και το προηγούμενο ο άνθρωπος με επιτροπές σωτηρίας. Κοίταξε, είναι... ότι υπήρξε μια επαφή Καλτσίδη με Δημήτρη Γιαννακόπουλο είναι σίγουρο. Δεν ευωδόθηκε αυτό το πράγμα. Εγώ έμαθα ότι ο Καλτσίδης έχει φέτος οικονομικά προβλήματα. Εδώ άρα, θεωρείται δηλαδή, ο βασιλιάς του Τσιμέντου. Δεν ξέρω. Κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πολύ, ρε Γιώργο. Και εγώ ευχαριστώ, φίλε. Για χαρά. Έλα. Ναι, Γιώργο. Καλησπέρα. Ναι, Γιώργο, καλησπέρα. Πάμε. Καλησπέρα, με ακούς? Ναι, πολύ καλά. Ναι, χαίρομαι πολύ που σε ακούω. Από Ελβετία τηλεφωνώ. Η πρώτη φορά που μιλάμε, σε παρακολουθώ χρόνια. Ποια πόλη, ε? Ποια πόλη? Ποια πόλη? Από τη Βασιλεία. Μάλιστα. Ναι. Σε ακούω χρόνια, δεν είχα ποτέ τη δυνατότητα να σου πω την αλήθεια, να σε πάρω λόγω δουλειάς. Τι ήθελα να σου πω, Παναθηναϊκός είμαι, βλέπω από εδώ γενικά και παρακολουθώ μέσω από το ίντερνετ την κατάσταση που έχει πάει η ΠΑΕ. Ένα πράγμα ήθελα να σε ρωτήσω και ήθελα να απευθύνω σε όλο τον κόσμο του Παναθηναϊκού αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μήπως επειδή σαν ανώνυμη εταιρεία, μ' ακούς? Ναι. Σαν ανώνυμη εταιρεία, μήπως πρέπει να υπάρχουν κάποιοι οργωτοί λογιστές και να κάνουν έναν έλεγχο μέσα στην ΠΑΕ να δούμε πόσα είναι τα χρέη, από πού δημιουργήθηκαν τα χρέη, μέχρι πότε δημιουργήθηκαν τα χρέη, πότε διωγγώθηκαν και όλα αυτά τα συναντή. Να το ξαναπώ. Για να έχουμε μια ενημέρωση. Την ενημέρωση αυτή και το δικαίωμα αυτό το έχει μόνο ο ερασιτέχνης του Παναθηναϊκού που έχει και το 10% των μετοχών. Μάλιστα. Αυτός δικαιούται και μπορεί να κάνει. Μακάρι να κάνει τον έλεγχο και να τον κοινοποιήσει. Αυτό είναι σωστό που λέω. Δεν πρέπει να έχουμε κι εμείς μια ενημέρωση. Και τι θα βγει? Σαν οπαδί, εντάξει, διότι δεν βγαίνει τίποτα. Πρέπει να ξέρουμε. Οι υπέτη, όπως είναι πάντα, πρέπει να πληρώνουν οι υπέτη. Έτσι δεν είναι, Γιώργο? Το θέμα είναι... Ξέρεις, μου κάνει εντύπωση. Τώρα πάμε στο άλλο. Τόσες μέρες, αλλά το βλέπω και έξω από το ραδιόφωνο, αλλά και ειδικά από το ραδιόφωνο, όλοι οι οπαδοί του Ολυμπιακού, είναι τώρα με τον Παναθηναϊκό. Είναι τρομερό πράγμα. Είναι τρομερό πράγμα. Αυτό είναι αλήθεια. Και φαίνονται με ειλικρίνεια. Δεν το κάνουν παραμύθι.